Είναι δυνατόν. Αρχικά είναι δυνατόν η καρέκλα να είναι τόσο χαμηλά. Περίμενε. Το έχω. Γιατί ψηλώνει άλλο αυτή. Τι πράγμα είναι αυτό. Θα αλλάξω καρέκλα στον αέρα. Κάτι εδώ το χάλι δεν μπορεί να συνεχιστεί εδώ πέρα. Με βάζετε ψηλό άνθρωπο σε κοντές καρέκλες. Είναι δυνατόν. 1-0 ο Άγιαξ. Αυτό είναι δυνατόν και είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, να μπαίνω στο στούντιο 10 η ώρα. Βασίλη Καβαδία, καλησπέρα. Πού είσαι στη ρύθμιση του ήχου? Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν, λέω, να μπαίνω στο στούντιο, να κάνω αυτή την υπερπαραγωγή που λέγεται μπαλατέρ 10 με 12, έτσι. Και να μην έχετε σε μια τηλεόραση το τσαμπιολί, το οποίο επιστρέφει στις καρδιές μας, έτσι θα δούμε λίγο μπάλα επιτέλους. Και σε μία άλλη να μην υπάρχει το GNTM, Βασίλη Καβαδία. Δηλαδή έπρεπε να μπω εγώ για να τα βάλω αυτά τα δύο. Γιατί σήμερα Τρίτη, 17 του Σεπτέμβρη, δύο πράγματα μονοπολούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Το τσαμπιολί, το οποίο έχει επιστρέψει, και από την προηγούμενη εβδομάδα φυσικά το GNTM. Βλέπω η Λιάνα Παπαγεωργίου ντυμένη σαν school girl. Πολύ καλό. Πολύ καλό θα το χαρακτήριζα. Πέτρος Κουλός. Ή αλλιώς Καρντόζο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Και ο Άγγελος Μπάτης. Το βγαίνει στον Άγγελο Μπάτη. Που είναι, ρε παιδί μου, λέει, είναι Μπράτης Γκέρλς. Είναι Μπράτης Γκέρλς. Έχει ψωμί του GNTM, φίλε, εντάξει. Έχει ψωμάκι. Όχι, ρε παιδί μου, με την λογική, α, είμαστε λιγούρια, θα δούμε GNTM. Όχι. Εντάξει, δηλαδή δεν το βλέπουμε με αυτή την προοπτική. Αλλά τα σχόλια, άμα πάει τώρα και κανένα νούμερο και πουλήσει τρέλα και εκνευριστεί και ο Άγγελος Μπάτης, εκνευριστεί και η Βίγη Καγιά, η οποία είναι λίγο bitch, όταν της το βγάζει και η κοπέλα που είναι απέναντί της και ο Σκουλός. Bitch, Βίγη Καγιά είναι bitch, φίλε. Όταν θέλει είναι bitch. Με τον Κλεμέντη. Έχουμε εδώ πέρα ένα φίλο στο live. Γεια σου, αδελφέ. Που έχει έρωτα με τον Κλεμέντη. Είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, πήγε στον Ολυμπιακό Βόλο, Κλεμέντη. Τελείως. Είχε ο Άρης ένα παίχτη από πέρυσι, ο οποίος λεγόταν, λέγεται ακόμα το παιδί, Κλεμέντε Γκοτιέ. Ο Κλεμέντε Γκοτιέ, βεβαίως. Εκπληκτικό. Γεια σας και εσάς, φίλοι στα social media που θα μας κάνετε παρέα και εσείς όσο έχουμε ανοιχτό το live μας στο Instagram. Παρέα θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες εδώ μέσα από τη συχνότητα του Libero 107,4 σε βραδιά Champions League. Δεν πρέπει. Βάλανε ύμνο Champions League τώρα, Βασίλη Καβαδία. Βάλε Δευτέρα. Η πρώτη μας λέγανε στις σχολές οδηγών όταν πήραμε το δίπλωμα. Πότε πήρα το δίπλωμα? Σου πω. Μάρτι του 9. Έχει 10 χρονάκια δηλαδή. 10 χρόνια οδηγός. Οδηγός σημαίνει φως, Βασίλη Καβαδία. Βάλε λοιπόν, είναι η ταχύτητα της εκκίνησης. Βάλε Δευτέρα. Εντάξει, βάλε εκεί πέρα λίγο έτσι ύπνο τσάπες. Βγάλε αυτή την αηδία μας, έχει βάλει με σκοπίτσα που μας πάρει ύπνος, θα πούμε με αυτά τα... Καλό είναι, αλλά δεν είναι για την ώρα, ρε Βασίλη. Ραδιόφωνο κάνουμε. Δεν έχουμε το basement να πούμε να παίζουμε τέτοια τραγούδια και να την ψαχουλεύονται οι άλλοι. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάνα υπόγειο μαγαζί. Βάλε, δώσε λίγο. Champions League έχει, ρε Μπίλη. Champions League έχει. Άρα, γεια σου, εκεί πέρα από πίσω. Έτσι αλλιώς να ακουστεί στην πόλη αυτός ο ύμνος μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να ακουστεί αλλιώς. Δεν πρέπει να ανοίγουμε γιατί έρχεται ντέρμπι. Αλλά ξέρετε, και όσοι με ακούτε, ότι το κάνω πάντα μέσα στα πλαίσια της λογικής καζούρας. Εντάξει, δεν θέλουμε να κολλαντρήσουμε σε πέρα από την κόκκινη γραμμή. Δεν είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, η καζούρα είναι καλή να υπάρχει μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, είναι λοιπόν βραδιά Champions League απόψε, το οποίο επιστρέφει στις καρδιές μας, στην καθημερινότητά μας. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με ματσάρα που βλέπω αυτή τη στιγμή στο λεπτό προς λεπτό του ΟΤΕ, που βλέπει σίγουρα και αυτό το παιδάκι από τις Ακαδημίες του Άριο, που την είπε στην Λιλάντη Κουτουριό. Τι ωραίος που ήταν αυτός. Έχει ματσάκια, θα πούμε και τι είχαμε και νωρίτερα, γιατί ξεκίνησαν νωρίτερα τα παιχνίδια. Αλλά αυτό το παιδάκι, τι θέω. Λέει, Νόβα, βλέπεις? Και με μια... Ναι, δηλαδή με έναν αυθορμητισμό εκπληκτικό, γυρίζει άνετο σκουλ και λέει, Οτέ.
Και έχει μείνει η καλή συνάδελφος παγωτό. Και πώς να μείνει. Αλλά το διαχειρίζεται και ωραία. Γιατί είναι έμπειρη. Δεν είναι καμιά χθεσινή. Η συγκεκριμένη. Λοιπόν, στο Champions League έχουμε ένα corner, βλέπω, για την Chelsea. Στο GNTM έχουμε ένα μελαχρινάκι, το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζουν οι κριτές και παίρνουν τώρα τις πόζες, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση, ρε καβάδια. Ας το κινητό και κοιτάξτε, ρε αγόρι μου, δηλαδή. Εδώ γίνεται δουλειά. Γιατί απροσανατολίζεις από τα λάθος πράγματα στη ζωή σου, ρε Βασίλη Καβάδια. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ρε Μπίλη. Για το Θεό δηλαδή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε φίλε στα παιχνίδια του Champions League. Περίμενε. Για δώσε. Τρομερό, Βασίλη Καβάδια. Τρομερό. Έχω θεματάκια να ασχοληθώ απόψε. Θα ασχοληθούμε γιατί ο Παπαδόπουλος είναι μόνος. Έτσι, ο Πόσκοβιτς πήρε Σεπτέμβρη μήνα. Prime time εβδομάδα με derby. Λείπει με άδεια στην Ύδρα, δηλαδή σε παρακαλώ. Έτσι είναι όμως αυτό που έχουν λεφτά, Βασίλη Καβάδια. Εντάξει, πάμε σε Ύδρα Beach που έλεγε και ο Κωνσταντάρας κάποτε. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα. Τελικά, Ίντερ Σλάβια Πράγας 1-1 με την Ίντερ να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις, παρακαλώ. Έτσι. Λιόν Ζενίτ 1-1. Και στα μάτς τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Άγιαξ Λίλ 1-0. Δώσ' το πάλι. Μην τζέκα και εμείς θα πάμε με τσαμπιολί. Μπενφίκα Λειψία 0-0. Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπαρτσελώνα 0-0. Νάπολι Λίβερπουλ 0-0. Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ Γκένκ 1-0. Και Τσέλσι Βαλένθια 0-0 στο Στάνφορντ Μπριτζ. Αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Μια ωραία βραδιά ποδοσφαιρική. Θα σε ενημερώνουμε φυσικά μέχρι και τις 12 για την εξέλιξη των αγώνων. Για το GNTM δεν μπορώ να δώσω ενημέρωση γιατί ξέρω ότι υπάρχουν φαν στο ακροατήριο και γενικότερα παρακολουθούν. Εντάξει, για να φέρουμε στους άντρες τις παρέες, δεν ξέρω αν έχουν γυναίκες. Εντάξει, αλλά και εσείς τώρα μην κρύβεστε, παρακολουθείτε και παραδεχτείτε το. Είναι μια πραγματικότητα. Το άλλο ματς, πολύ δυνατό ματς της ημέρας, στο Νάπολι, Λίβερπουλ, στο Σαν Πάολο, 0-0, στο 24ο λεπτό πλέον. Αυτή την κοπελίτσα την καημένη εκεί πέρα κάτω να πούμε, την έχουν 10 λεπτά και την εξετάζουν. Καλό είναι, παίρνα το, μην το σκέφτεσαι. Δηλαδή, έχει ωραία χαρακτηριστικά προσώπου, έχει ωραίο σώμα, τι βλέπεις. Το φρύδι είναι φυσικό. Όχι σαν κάτι άλλο που τα ζωγραφίζουν τώρα να πούμε και με εκνευρίζουν τα τελευταία χρόνια. Είναι και αυτή η μόδα. Λέει ζωγραφίζει το φρύδι, ρε Βασίλη Καβάδια. Εντάξει, είναι δυνατόν. Εδώ διηγείται η κοινωνία μας, φίλε. Να βάφουμε τα φρύδια μας. Αρχίζω να τα βάφω και εγώ και να έρχομαι στη δουλειά. Πολύ καλός, βεβαίως. Πατέρας μου, μεγάλη χαρά θα κάνει. Θα ψάχνει τις νοσηλεύθερες όταν γεννήθηκε να του μοιράζει. 50 άργα. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γιο μου. Είναι 29 χρονών και βάφει τα φρύδια του. Τρομερό. Λοιπόν, και ξυπνάω σήμερα το πρωί. Νωρίς, εντάξει. Στο μεροκάματο. Αν και είναι θέμα το οποίο τώρα δεν πρέπει να το κάψω από τώρα. Γιατί είναι νωρίς. Δηλαδή τώρα είναι 10:25. Με το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Το οποίο πήρε το μάτι μου σήμερα το πρωί. Όταν ξύπνησα και έκανα τον καφέ μου. Με τον ωραίο, τον κιμπάρι και τον φραπέ. Τρεις καφέ και τίποτα άλλο. Εντάξει, γεμάτες κιόλας. Ούτε γάλα, ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Δυναμίτης. Μόνο έτσι μπορώ να ξυπνήσω, φίλε. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ένα νεκταρίνι από δίπλα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Παπαδόπουλου. Εντάξει, έχει πρόγραμμα. Αύριο μπορεί να κάνω μελέτα. Ο μελέτα, φίλε, με πιπεριά πράσινη και φέτα τριμμένη μέσα. Και δύο αυγουλάκια. Αυτό. Πολύ δυνατό, ωραίο πρωινό, όχι πολύ παχυντικό, δεν σας βαραίνει πολύ. Ακολουθήστε τη συνταγή του Νίκο Παπαδόπουλου. Μπορείτε να μπείτε και στην προσωπική μου σελίδα που ποστάρω βίντεο με τις συνταγές μου. Τι είναι, Βασίλη, πρέπει να βρούμε τρόπους κι άλλους για να βγάζουμε εξτρά χρήματα. Εντάξει. Θα πάω για άλλη καριέρα. Σαν μίντια. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο Πετρετζίκης καλύτερος ήταν. Δεν κατάλαβα που πήγε και έγινε σεφ. Και φτιάχνει τώρα ταρτάρ με μουσλι και δάκρυα αγγέλου. Άσε μας μωρέ τώρα που λέει και παρασκευάζα. Άντε πήγαινε από εδώ να πούμε. Σε παρακαλώ δηλαδή. Και το θέμα το οποίο θα αναπτύξω μετά τις 11 έχει να κάνει με εναλλακτικούς επαγγελματικούς προσανατολισμούς, Βασίλη Καβάδια. Γιατί αυτό που είδα το πρωί στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Πήγε να βγάλει φάση στην Νάπολη, καθαρίζει η άμυνα της Λίβερπουλ. Γιατί ο κόσμος ψάχνεται, Βασίλη μου, και βρίσκει και διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να βγάλει τα προστοζήν, να βγαίνει το μεροκάματο, το παξιμάδι μας, θα λέγαμε, εντάξει.
Και με φωτογραφικά ντοκουμέντα κιόλας η Εσπρέσο βγήκε σήμερα. Θα πω μόνο το πρωτοσέλιδο και μετά θα αναπτύξω μετά τις 11, που είναι και λίγο πιο adult zone που μπαίνουν μετά τις 11. Γιατί μετά τις 10.30 θα έχουμε Αγάπη Γαβριλίδου. Ουρές στηθήκανε ρε φίλε σε casting για ερωτικές ταινίες. Το είδα σήμερα το πρωί, έχει γίνει και ψιλοβάιραλ κιόλας. Από το πρωί είναι εκπληκτικό ρε φίλε, δηλαδή δες πού οδηγεί το κόσμος. Δες πού μας οδήγησε η προηγούμενη κυβέρνηση Βασίλη Καβαδία. Στην τζόντα. Εντάξει, αυτοί είμαστε. Θα αναπτύξω μετά τις 11, θα ασχοληθώ με το συγκεκριμένο ζήτημα και θέλω και τη συμμετοχή του κόσμου μετά τις 11, θα ανοίξω γραμμές. Εντάξει, οκ, okay. Ντέρμπι έχουμε, θα ασχοληθούμε και με αυτό, θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε και για Άρη. Αλλά θέλουμε και το χαλαρό μας τέτοια ώρα, Άρη Μπίλη. Δεν γίνεται, εντάξει. Άμα το πηγαίνουμε συνέχεια μπάλα, 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 4-3-3, 4-2-3-1, δώστε διαγώνια κάλυψη, βγάλε το overlap. Εντάξει, παίξε κάθετα στον επιθετικό και τέτοια δεν γίνεται τώρα. Η split pass, να πούμε το stopper, δεν μπορεί όλη την ώρα. 24 ώρες, 24 ώρες. Θα πάθει τίποτα το κεφάλι σου δηλαδή από αυτά. Δεν γίνεται. Εντάξει, για το Θεό. Λοιπόν, τι λίγο διάγραμμα αυτή που με έχει πιάσει. Τρεις καφέδες έχω πιάσει το πρωί. Φοβερό, φοβερό. Και πήγα και ένα πολύ ωραίο ποιοτικό καφέ νωρίτερα όταν πήγα. Θα αναπτύξω και για το θέμα του ότι βγήκα τώρα το απόγευμα λίγο έξω. Γιατί εκνευρίστηκα και με τη Θεσσαλονίκη για ακόμα μια φορά. Έχει τίποτα σήμερα στην πόλη. Πολύ κόσμο ρε φίλε, πολύ κίνηση. Στην Εγνατία πηγαίναμε σημειωτών. Είναι μηνύσιμο η λέξη που χρησιμοποίησες. Όχι, ο Βασίλης Καβαδίας είχε την απορία αν υπάρχει κάποιο casting πορνό ενδεχομένως στην πόλη. Λες ρε φίλε και να πηγαίνανε, θα πήγαινες. Δεν θα πήγαινες Βασίλη Καβαδία. Δεν έχω τα απαραίτητα προσόντα. Αυτό θα το κρίνουν αυτοί φίλε. Το αν έχεις τα απαραίτητα προσόντα ή όχι. Όχι εσύ. Δηλαδή τι κάνουν. Σε μετράνε. Θα αναπτύξω μετά τις 11. Άστο. Κρατήσουμε και κάτι για μετά. Μην το κάψουμε από τώρα. Είναι καλό θέμα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, γιατί έχουμε φτάσει και 10.30. Είπαμε Άγιαξ Λίλε 1-0. Μπενφίκα Λειψία 0-0. Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνα στο Σίγναλ Ιντούνα Πάρκ 0-0. Νάπολι Λίβερπουλ 0-0. Ρεντ Μπουλ Ζάλτσμπουργκ Γκένκ 1-0. Και Τσέλσι Βαλένθια 0-0. Θα πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία. Στοίχημα.gr μαζί μας, η πρώτη ώρα της εκπομπής. Βραδιά Champions League είναι. Κατεβάζεις τώρα την εφαρμογή της στοίχημα στο κινητό ή το τάμπλετ σου και στοιχηματίζεις live στις εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού που σου δίνει η στοίχημα στα παιχνίδια του Champions League που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δώσ' το break και επιστρέφουμε, Βασίλη Καβαδία. Η ώρα είναι 10 και μισή. Η Red Bull Salzburg κόντρα στη Genk 3-0 στο 37. Είμαστε και έχει καθαρίσει το μάτς. Στα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Άγιαξ Λίλε 1-0, Μπενφίκα Λειψία 0-0. Μπογούστια Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνα 0-0. Νάπολι Λίβερπουλ 0-0. Τσέλσι Βαλένθια 0-0 και Salzburg Genk 3-0. Θα πάμε στα του ρεπορτάζ. Τι έγινε ρε Βασίλη? Πάμε στα του ρεπορτάζ. Τι ήταν αυτό? Κατευθείαν? Μαχαίρι? Κανένα τάκ δηλαδή? Τι μαχαίρι βγάλεις εσύ? Γκράου τι? Σε χασάπικο δουλεύεις? Τι είναι αυτό γκράου? Έτσι κόβουμε κατευθείαν. Κάτσε. Απαλά, απαλά. Fade out. Fade out Βασίλη Καβαδία. Fade out. Πάμε να καλησπερίσουμε και την ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εντάξει. Γιατί ενώ της έδωσα το ελεύθερο να μην, να κάνει χρήση δηλαδή της σημερινής ημέρας, επειδή είναι επαγγελματίας και επειδή μάλλον δεν βγήκε, έτσι, δέχθηκε να βγει στον αέρα της πόλης, και αυτό έξοδος είναι, και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Η εορτάζουσα Αγάπη Γαβριλίδου, χρόνια πολλά Αγάπη. Να ξέρεις ότι ήμουν έτοιμη να το κλείσω. Γιατί? Γιατί με είχα ένα δίλεπτο να περιμένω και να σ' ακούω. Μια Αγάπη Γαβριλίδου πρέπει να μπει με πρόλογο, δεν μπορεί να μπει έτσι απλά κοφτά. Τι πρόλογο βρε πάω το τραγούδι, όλο το στοίχημα, τι γίνεται και όλα αυτά. 3-1 μειώνει γκένκ, τι με γνωστό τον Καβαδία που λέει πάμε στο ρεπορτάζ και κόβει το χαϊλέ και κόβει παλομπριζόλα. Τι γκράου, τι είναι αυτό. Κάτσε. Μόνο του γελάει. Ναι. Κάτσε. Νίκο, ξέρει τι έχω συνειδητοποιήσει. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα, να σε γερή. Ευχαριστώ, Ντέβα μου, εντάξει, περνάει τώρα. Άκου θράσο, ρε. Έχω συνειδητοποιήσει ότι όταν παίζω στοίχημα και βγαίνω στην εκπομπή. Κουβά. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Όχι. Ενώ τις υπόλοιπες μέρες, αγάπη, δεν προλαβαίνεις να τα μετράς τα λεφτά που βγάζεις από το στοίχημα. Σου είπα την έμπνευση στο ΙΠΑ με τον Κρέσπο.
Τι έπαιξες γκολ κρέσποση στο Περιστέρι? 16,5 απόδοση. Πόσο έβαλες? Δεν μπορώ να πω. Έλα, λέγε ρε. Δεν μπορώ να πω ρε, στον αέρα τώρα τη λεφτά κέρδισα. Εδώ δώσ... να μου πει κάποιος αύριο να μου πάρει τα λεφτά. Σιγά ρε αγάπη, σιγά. Πόσα έβαλες, λέγε. Δεν λέω ρε. Πω, τι... Α, επίσης Αθηναίος συνάδελφος. Ναι, το ξέρω, μίλησα. Μου το είπες χθες. Είδες, 10 ευρώ, 4-10. Και μίλησα μαζί του σήμερα κιόλας γιατί με πήρε τηλέφωνο, κάτι με ήθελε. Και το είπες. Και του το λέω και μου λέει, κολλάει, εσύ που το έμαθες, λέει. Καλά, είναι και ο συγκεκριμένος είναι και δεν θέλει, ναι. Λες και όπως παρακολουθώ το τηλέφωνο. Εσύ που το έμαθες, του λέω, δεν πειράζει, λέω, φελαράκι μου, καλοφάγω το γιατί είσαι και παντρεμένος για εσύ έξοδα, άστα να πάνε, λέει. Είναι λίγο δύσκολο το παιδί. Ναι. Γεγονός. Ναι. Βάλε κανένα γκολ, ρε Νίκο. Το έχουμε παίξει. Πού θες, πού θες. Όλα γκολ γκολ. Ναι. Πω, κυνηγάς, κυνηγάς και σέρα αγάπη, δηλαδή τώρα κάτι βουνά να ανέβεις. Τι βουνά, βρε, εγώ μου παίζει η Μπαρτσελώνα, η Λίβερπουλ και είναι όλα στο 0. Όλα θες να βγουν γκολ γκολ δηλαδή. Όχι όλα, τη Λίβερπουλ θα δω σίγουρα. Ναι. Και την Μπαρτσελώνα νομίζω. Σύστημα τα έχεις βάλει, τι έχεις βάλει, τι έχεις κάνει. Τι έχω βάλει. Τι έχεις βάλει. Πώς έχεις βάλει. Δεν σου λέω. Δεν σου λέω, ρε. Κάθε φορά που σου τα λέω, χαλάνε. Και αυτό που σου λέω πολύ. Και τώρα που δεν μου τα πες, χλωμή σε βλέπω, αλλά. Δεν μου τα πες. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάω λίγο στα. Σε ποια τα τρία σπίτια σου. Δεν είμαι σε δικό μου σπίτι, είμαι σε άλλο σπίτι. Α, τα χαιρετίσματά μου στην Ελισάβετ. Ευχαριστώ. Τι θα να πω. Ναι. Πάμε λίγο γιατί έχει ψωμί η εβδομάδα. Έχει ψωμί. Έχει ωραία πράγματα. Γλυκό ψωμάκι έχει, ναι. Εσείς προσφέρετε ψωμάκι. Εμείς είμαστε ήσυχα εκεί πέρα. Καλά, ο καθένας το βλέπει δικιά του οπτική. Νίκο, εντάξει. Νίκο, εντάξει δεν εντάξει, έχει. Εντάξει, μα μιλάμε, δεν μα ακούει κανένα. Νίκο, εντάξει, Νίκο, εντάξει δεν έχει. Κάποτε έκανε πολλά ίδια πράγματα όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Άσε τα. Τέλο πάντων, υπάρχει αυτό το αίτημα. Τέλο πάντων. Ναι, για συνέχεια. Για την γιγαντοθόνη που θέλει να στηθεί στο τέλο. Δεν θα γίνει αυτό. Είπαμε, πάμε, δεν γίνεται προφανώ αυτό, δεν ναι. Θα γίνει αυτό. Πάμε παρακάτω. Είναι αυτό που λέει στοίχημα.gr που είναι και μεγάλο χορηγό μα. Ισχύουν όροι και προποθέσει, Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα να λε. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό λοιπόν. Κρίμα. Ναι, ναι. Και υπάρχει το άλλο αίτημα του Άρη για τον ξένο διαιτητή που νομίζω και αυτό δεν γίνεται. Φυσικά. Ναι. Υπάρχει και το άλλο. Δεν είναι αίτημα ακριβώς. Τι είναι, πώς το λέμε, διαρροή. Όχι, δεν είναι διαρροή. Ο Άρης κατέθεσε αίτημα στην ΚΕΘ να οριστεί ξένο διαιτητή στο τέλο. Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό. Για το VAR και το PAOK TV γιατί. Διαρροή, διαρροή, ναι, διαρροή. Αμπράβο, αμπράβο. Σαν τις δικές σας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 αυτή ναι. Η διαρροή, ωραία, για το ναι. Pop TV, ναι, γιατί, ας πούμε, η Nova δίνει άλλη εικόνα και το Pop TV δίνει άλλη εικόνα, αλλά οκ. Okay. Ναι. Και το match με τον Άρη θα καλυφθεί από πάνω, νομίζω, 10 κάμερες. Ναι, ναι. 9 σίγουρα, αλλά νομίζω και 10. Ναι, ναι. Δηλαδή θα υπάρχουν τα πάντα, αλλά οκ. Okay. Mm-hmm. Στα γύρω-γύρω αυτά. Mm-hmm. Γιατί στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Τα πακέτα τα είπαμε χθες. Τα είπαμε χθες. Περίπου 500 έφυγαν σήμερα την πρώτη ώρα και μέχρι το βράδυ το νούμερο είχε πάει τετραψήφιο. Χαμός δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε στις 11. Ναι, θα προλαβαίνω. Και από την αρχή είχε κόσμο πολύ. Μάλιστα. Θυμίζω 69-99 το πακέτο το ετήσιο μαζί μέσα είναι και τα play-off. Την τιμή ο Κόλκα την επέλεξε. Το έλεγε το πρωί, δεν μα ακούει. Όχι, το είπε. Δεν ακούγα. Είπε ότι τόσα χρόνια τι μεταδόσει μου βάζω το συμβολικό 69 και συμβολικό 69 και βάλω να λέει 69. Ναι, ναι. Δηλαδή, τέλο πάντων. Δεν περίμενα ότι θα έρθει ο Σταύρο, γι' αυτό δεν έβαλα. Αν ήξερα ότι τα χρόνια θα βάζα, ξέρει. Απλά Νίκο, ανέβασε στα δεσιμπέλ για να πει ο Σταύρο, μου σκούφανε. Δηλαδή ήταν έκπληξη νομίζω η παρουσία του σήμερα. Δεν ήταν γιατί είναι επαγγελματία. Μάλιστα. Ήρθε να με γιορτάσει. Τι ήθελα να πω. Α, 7.99 το μάθε τον Άρη. 3-2 η Γκένκ. Ναι. Αντί να βάλει κανένα χρήσιμο παιχνίδι, βάλει αυτό που έχει ρε φίλε. Δηλαδή πολύ καλό, μπράβο. Προχωράμε. Ναι, 7.99 το μάθε τον Άρη. Και 200 ευρώ για τους επαγγελματίες. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι θα ισχύσει ακριβώς για τους επαγγελματίες και τα μαγαζιά. Τώρα από εκεί και πέρα τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν την Πέμπτη. Αυτή η ενημέρωση υπάρχει, Πέμπτη πρωί. Μόνο ενδεικτικά ελάχιστα εισιτήρια θα είναι. Οπότε ευκαιρία, Νίκο, αύριο δίνουμε τελευταία μέρα εισιτήρια εμείς στο ΠΑΟΚ 24.
Mm-hmm. Όποιος θέλει να διεκδικήσει θα στείλει μήνυμα mm-hmm. για να τελειώνει και όλα να εξασφαλίσει θέση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα που νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρά βέβαια για το παιχνίδι. Δηλαδή σήμερα έκαναν αποφόρτηση ο Μπίσης Βαρό, ο Κατζουρί και ο Ακπόμ. Γιατί είχαν κάποιες μικρονοχλήσεις από το Σάββατο, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι μπορεί να μείνει κάποιος εκτός. Κοινός μας γνωστός, Νίκο, από άλλο ραδιόφωνο βέβαια, συνάδελφος, ναι. λέει ότι δεν με αφήνεται να ερεμήσω ούτε το βράδυ. Γολγοθάς, λέει ο φίλος, και συμφωνώ. Ποιανής ομάδας κάνει το ρεπορτάζ? Δικό σου είναι. Οστρά. Όχι, άλλος. Καλά, αυτός το κοντά, βράδυ. Κοντά. Κοντά, κοντά. Ναι. Και κάνει ρεπορτάζ Άρη. Ρεπορτάζ Άρης, γενικότερα. Ο Γιάλ, όχι. Ο Γιάλ έφυγε. Βρήκε την υγειά του. Όχι, άλλο. Ο Σαρό. Ναι. Έλα, Σαρό. Σαρό, αδελφός. Αδελφός, το πετύχαμε με την Τρίτη βέβαια, αλλά εντάξει. Τετραπαλίκαρος. Τετραπαλίκαρος. Ημίχρονο Άγιαξ Λίλη 1-0. Καθυστερεί στα υπόλοιπα. Ωραία. Πολύ καλά τα πάμε. Μπράβο, Νίκο. Φυλακή. Βρες τον ήχο ενός κουβά, Βασίλη, να το βάλουμε πριν κλείσουμε στην αγάπη. Τι άλλο. Ρε, με έχει διακόψει 100 φορές και δεν πρέπει να είμαι λίγο σοβαρή να πω αυτό που πρέπει. Τα ξέχασα τώρα. Τι άλλο. Αυτά. Καλή σημείωση του Καβαδία. Να πω αυτό που πρέπει. Ρε, φίλε, δηλαδή 1000 χρόνια θα ζήσει. Τώρα μου στείλει ο άλλος φίλος, χρόνια πολλά. Ω, νάτος. Έστειλε μήνυμα τετραπαλίκαρος. Νάτος. Επειδή εσύ, αδελφέ μου, έχεις ξεμπλέξει από τον Άρη, ευτυχώς για σένα. Γι' αυτό τι να κάνω. Εσύ έχεις πάει πλέον σε μια κατηγορία δικιά σου, είσαι μόνος σου, φιλαράκι μου. Δυνατός. Έπρεπε να τον έχω εδώ πέρα το Μιχάλη για το θέμα. Γκολ 5. Τι 5-1, ρε. Α, 5-1 η Red Bull Salzburg, μάλιστα. Α, το πήρε πίσω το Gold Gang. Τρομερά πράγματα. Ρε Νίκο, πραγματικά σου ζήτησα άλλα μάτια και μου βάζεις γκολ σε άλλα μάτια. Έπρεπε να έχω το Μιχάλη στο θέμα που εντόπισε το μάτι μου το πρωί, βέβαια γίνει viral. Και θα ασχοληθώ μαζί του μετά με αυτό το θέμα μετά τις 11. Ποιο? Δεν είδες το πρώτο σέλιδο της Εσπρέσο? Πιστεύεις ειλικρινά ότι κάθομαι να δω Εσπρέσο? Ρε αγάπη, έχει κυκλοφορήσει όλο το ίντερνετ. Έχει φωτογραφία από ουρές που είναι σε casting για τσόντα. Δηλαδή για το Θεό. Το είδα, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω ότι είναι εκεί. Άντε για ερωτικές ταινίες. Όχι, είναι. Φυσικά είναι πραγματικό, βρε. Δεν είναι τρόλ, κανονικό είναι. Αγάπη, ο κόσμος πεινάει, αγάπη. Τι νομίζεις? Ότι είναι όλοι σαν και εμάς που βγάζουμε 2.000 το μήνα. Καθαρά κιόλας, έτσι. Δεν είναι πραγματικό, γιατί στη φωτογραφία αυτή που είναι μεγάλη, ρε. Δεν έχει. Η ερωτική ταινία, αγάπη, δεν έχει ηλικία. Αγόρι μου, είναι μεγάλη σου, απλώ η φωτογραφία δεν είναι fake. Μην πέφτει στην παγίδα. Μην πέφτει στην παγίδα. Καλά, πέφτει στην παγίδα. Για γόλου πράγματα τώρα. Εγώ τι είναι εσύ, αυτά. Εγώ και εσύ παίρνουμε 2.000 καθαρά να πούμε, μην πω τα μεικτά. Εντάξει, οι άλλοι πεινάνε. Τι τώρα. Τα βγάζω προ τα έξω, έχει δίκιο. Δεν έπρεπε, συγγνώμη. Μην λε, δεν λέω ο κόσμο να ξέρει την οικονομική μου κατάσταση. Συγγνώμη, παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα, συγγνώμη. Έτσι, ταπεινά. Χαμηλά το κεφάλι, χαμηλά την μπάλα. Έτσι, μπράβο. Ρε παιδιά. Εντάξει. Τι, ωραία. Σε στέλνω άτομα που ακούν την εκπομπή. Μερακλού μου, λέει, κατάλαβες και τις ηλικίες. Ποιος? Φίλε Μιχάλη, το κατάλαβα. Ο Σαρό, έλα. Αλλά το κατάλαβα, ρε παιδιά, δεν βλέπεις φωτογραφία. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Του κάναμε. Δεν έχουν να κάνουν σε αυτό. Ρε, δεν είναι τωρινό, μην είστε χαζοί. Δεν ασχολήθηκες πολύ, βλέπω με το ζήτημα αυτό. Δηλαδή δεν πρόσεξες πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Μα το είδα, είδα φωτογραφία. Στην ασφάλεια του έστειλε γάχαπ και πήρε ηλικίε να μα τρελάνει τώρα 10 παρά το βράδυ. Πού έγινε αυτό? Δεν ξέρω τώρα και τη διεύθυνση, τι να σου πω. αλλά ποτέ δεν ξέρει, εντάξει. Ένα εναλλακτικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, βαράει το κινητό, σταμάτα. Ακούω. Ναι, όχι, δεν έκανα zoom, παιδιά, συγγνώμη. Δεν έκανε zoom. Όχι. Δηλαδή το θεωρεί ντροπή αγάπη να πηγαίνει κάποιο. Να... Το θεωρώ περίεργο να πήγαν τώρα 40 άρτες. Περίεργο, δηλαδή αγάπη τώρα κατακρίνεις δηλαδή τους πρωταγωνιστές ερωτικών ταινιών. Ναι, δεν με αφορά βασικά, δεν μοιάζει κιόλας, αλλά... Δεν σε νοιάζει. Όχι. Κάτσε ρε αγάπη, όπα ρε αγάπη, περίμενε. Δεν με νοιάζει ρε Νίκο, τι να σου πω, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, εντάξει. Μα δεν με νοιάζει. Εντάξει.
Μην κάνετε τη φωνή τη σπαστικιά, έλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε, πάμε τα σοβαρά. Άντε, σοβαρέψου λίγο. Τι σοβαρά, δεν έμεινε κάτι. Το να... ξεφτύλισε, τελείωσε. Να... Εγώ το ξεφτύλισα. Εσύ λες να πεις αυτά που πρέπει. Άρα παίρνεις γραμμή, είναι ξεκάθαρο. Ναι, Χρήσανθ, εντάξει. Πες μου, πες μου, τι άλλο θέλεις. Δεν μου λες, με το θέμα το δικό σου είμαστε ok. Ποιο με, το, με την Κυριακή. Έγινε η δουλειά χθες. Α, εντάξει. Αύριο θα τσεκάρουμε αν το αποτέλεσμα είναι σωστό ή όχι, για να μην έχουμε τα περσινά. Α, καλά. Γιατί υπάρχει και νέα τάξη πραγμάτων και δυσκολευόμαστε. Νέα τάξη πραγμάτων, αγάπη, ε. Ναι. Ποια, ποια είναι η τάξη πραγμάτων? Τώρα, Νίκο, κάθε πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, τι θέλεις, υπονοείς δηλαδή κάτι όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής για τους ρεπόρτερ του Άρη? Πώς, όχι. Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο, και δεν το λέω τώρα στο χαβαλέ, το λέω σοβαρά, όποτε έχουμε έρθει, φιλοξενία είναι άψογη. Μπράβο, Νίκο, αλλά τα λες. Να τα λέμε αυτό, όχι, να σου πω κατά σωστά θα τα λέμε. Όπως και εσύ όταν ήρθατε πέρυσι ο Βικελίδης, φιλοξενία ήταν άψογη. Εντός γηπέδου. Τι εννοείς εντός? Καλά, εκεί πέτυχες, δεν πέτυχες κάποιον από τον Άρη, πέτυχες ένα συνάδελφο, ο οποίος σου είπε μια λαλακία. Συνάδελφος, δεν ήτανε? Λες, πραγματικά λες ότι να είναι τώρα, δεν θυμάσαι το σκηνικό. Εγώ νομίζω συνάδελφος. Αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Καμία σχέση. Κατηγορείς τον επίσημο Άρη ότι φιλοξενεί δεν ήταν καλή, αγάπη Γαβριλίδου? Εκεί ναι, θα έπρεπε να μας προσέξουν λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Ωραία. Το Γενάρη. Εκεί. Το Γενάρη να το δεις από το σπίτι σου. Το Γενάρη, αν υπάρχει ακόμα αυτή. Η ποια? Δεν λέγεται μεικτή ζώνη και το πράγμα. Δεν θα κατέβω εκεί σίγουρα. Υπάρχει πλέον νέα μεικτή ζώνη κανονική στα αποδυτήρια του Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάω σίγουρα. Θα πάω σίγουρα. Εντάξει. Το κλείσαμε. Τέλεια, τέλεια. Νίκο, πραγματικά έχω παίξει γκολ-γκολ στο Νάπολη, Λίβερπουλ 0-0. Ντόρτμουντ, Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. 0-0. Δύο ομάδες στην Ισπανία, Μπαρσελόνα. Περίμενε. Άγιαξ Λίλ, γκολ-γκολ 0-0. Ναι, ναι. Μπενφίκα Λειψία, γκολ-γκολ 0-0. Ναι, ναι. Όμεν 1,5, Τσέλσι, Βαλένθια 0-0. Σκίστο. Γιατί ρίση δηλαδή. Πάρε... έχω παίξει κι άλλο. Έχω πιάσει Depay scorer. Κουρού σε χαρακτηρίζει ο καλός φίλος και συνάδελφος. Κουρού θα σε χαρακτήριζε εγώ. Εγώ θα με χαρακτηρίζω ότι έχω μια κακή μέρα. Συμβαίνουν και αυτά. Ενώ τις υπόλοιπες δεν σου λέω, δεν σταματάς να μετράς λεφτά. Λοιπόν, έχω παίξει και Werner anytime στη Λειψία. Τι έχεις κάνει, ρε αγάπη? Και Abraham στην Chelsea. Θα κάνετε κάτι. Είσαι ο θηλυκός τράτζαλης, πιστεύω. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρεις. Στο στίγμα ο Γιώργος δεν είναι καλή του. Οπότε μάλλον και εγώ είμαι δύσκολα. Over 3,5, Los Angeles Galaxy, Chicago Fire. Μην γελάς, και εγώ το έχω βάλει αυτά. Θα βγει. Δηλαδή, Atlantic City, Wyoming. Ναι, το φάνω και εγώ, γιατί κορυδεύεις. Ναι, goal από ημίχρονο. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα. Μη σου πω ότι πιο εύκολα μας πληρώνουν εκείνα παρά αυτά. Όπως λέει και ο φίλος ο Μιχάλης εδώ πέρα, τα έχεις παίξει όλα. Λέει, με έχει και σκυλιά εναντίον γάτες, λέει, οι δύο, λέει, στη Μαλαισία. Δηλαδή, εντάξει. Το έχω δοκιμάσει το φάνταση, να σου πω την αλήθεια. Τα σκυλιά. Το φάνταση, ρε, Στίχμαν. Εντάξει. Θα τη δω προπονητής και θα το δοκιμάσω. Σκυλιά, ξέρεις ποιος παίζει? Ποιος? Μουρελής. Α, ναι, 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 ναι. Μουρελής, στα σκυλιά, δηλαδή, έφυγε, έφυγε ο λαγός. Είναι, παιδί μου, δεν είναι. Πω. Πολύ αρνητική ενέργεια τώρα μάζεψα. Δεν το νιώθω. Πολύ αρνητική ενέργεια. Εντάξει, έχουμε ακόμα 45 λεπτά, μπορεί να τα γυρίσει. Εγώ στη θέση σου θα έπαιρνα το κουπόνι. Δεν έχει παίξει οπα, βέβαια. Έχει παίξει στοίχημα. Εντάξει, οκ. Okay. Έχω παίξει στοίχημα και έχω βάλει στο ένα αυτό, ναι, με τα goal goal 10 ευρώ. Και μου δίνει cash out τώρα 0,61. Μην το σκέφτεσαι. Τι να πάρει, 6 λεπτά. Πάρε, πήγαινε πάρε τσίχλες. Πάει το δεκάρικο, δεν. Αν το είχε το δελτίο σε χαρτί, θα έπρεπε να πάρει λίγο καπνό, να το στρίψει και να το καπνίσει. Δεν θα είχε άλλη χρήση έτσι όπω τα βλέπω τα πράγματα. Εκτό αν αλλάξει κάτι τώρα. Στα δεύτερα ημιχρόνια που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Ο φίλος Μιχάλης λέει πάρε τα 061 με κλειστά μάτια. Καλά, μην το σκέφτεσαι, άστο, 061 ξέρεις τι κάνεις. Με χρηματοδοτούν. Ωραία, παιδιά. Αντί να στηρίζετε, εσείς κορυδεύετε. Μόνο ο φίλος Γιώργος θα με καταλάβαινε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σιγά με να ακούει τώρα ο φίλος Γιώργος. Φίλος Γιώργος. Θα με καταλάβαινε, είπα. Φίλος Γιώργος ακόμα μπορεί να κλείνει σελίδες βασικά. 11 παρα 5. Τώρα τελειώνω ένα πενταράκι και τις στέλνω. Περίμενε. Περίμενε τώρα. Τι ωραία πράγμα. Το ραδιόφωνο έτσι θα πρέπει να είναι. Να μιλάμε και μεταξύ μας παράλληλα. Να έχουμε, ρε παιδί μου, ναι.
Α, τώρα κλείνει, με ενημερώνει ο Μιχάλης. Τώρα κλείνει. Τώρα κλείνει. Ωραία θα ήταν. Ναι, παιδί μου, δηλαδή τώρα ο Μιχάλης, εντάξει, που έχουμε μια πολύ καλή φίλη αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαμε να παράλληλα πάμε να ακούσουμε λίγο τον καλό φίλο και συνάδελφο Μιχάλη στο άλλο ραδιόφωνο, ας πούμε. Να κάνουμε έτσι, πώς τη λένε, η σύζευξη. Σύζευξη, όχι. Λαλαγία είπα, δεν θυμάμαι. Τι είπες. Όχι σύζευξη. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Εγώ έμαθα άλλη καινούργια λέξη, Νίκο, που με εντυπωσίασε. Ποια? Ομόσταυλος. Δεν το ήξερα στο ομόσταυλος. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο εκεί που μιλάει να λέει ομόσταυλος. Για ποιο λόγο να το πεις αυτό, λες, πες με ένα λόγο. Εγώ με αυτή να είναι, πρέπει να κάνω εκπομπή τη νέα σεζόν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αγάπη, να μην το έχουν σκεφτεί μέσα, να πούμε, οι θύνοντες του σταθμού. Δεν γίνεται να μην το έχουν ρίξει στο τραπέζι. Αυτή η πρόταση πραγματικά, δηλαδή, αυτοπροτινόμαστε, ναι, και δεν γίνεται. Ότι ο Νίκος και η αγάπη του χρόνου πρέπει να κάνουν μαζί εκπομπή. Δεν γίνεται, δηλαδή. Θα δώσουμε πολύ ψωμί. Όπως θα έλεγε και ο φίλος ο Μιχάλης, που επίσης ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή, θα πουλούσαμε σαν φρέσκια τυρόπιτα. Δηλαδή, θα ήταν πάρα τόσο πολύ. Τόσο. Σαν φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Το έχω φανταστεί. Θα ήμουν εγώ η πρώτη στη Μαρκίζα. Εσύ θες τα μικρά τα γραμματάκια κάτω δεξιά. Δηλαδή, αγάπη. Και ο Νίκος με μικρά γράμματα. Γιατί περνάς και τώρα ψώνιο, δηλαδή, και σε αυτή τη φάση της ζωής σου, ας πούμε. Πρέπει να είσαι και εκεί. Γιατί φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν θα ήμουν εγώ το όνομα και εσύ το ούζο. Τι λέει. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Καλά, εσύ το σκέφτεσαι ο Χατζηνικολά να ήταν εδώ πέρα, θα τον έβαζες και θα τον έλεγες Νικολά και φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή, με την νοοτροπία που σκέφτεσαι εσύ. Όχι, ρε, σεβασμός, είσαι προβολικός. Άμα ήσουν στη θέση τη συναδέλφου τη Νόβα στο Βικελίδη προχθές, είχαν πάρει τα μυαλά σου τόσο πολύ αέρα που θα έβγαινε στην πόλη με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Βλέπεις Νόβα, όχι ατέ. Καλά, εντάξει, το παιδάκι είπαμε, είναι εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Το είναι... παιδί, εγώ σου είπα πρέπει να το βρείτε και να το τιμήσετε. Δι, σου λέω, είναι. Το παιδάκι είναι παουτσάκι καταρχάς. Δεν είναι άριστο παιδί. Κάτι έγινε λάθος εκεί. Παουτσάκι ξεκάθαρα. Και ο Μιχάλης έρχεται να κάνει μαζί μας εκπομπή, γίναμε. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή το σύνολο γενικότερα. Βραδινή, 12 η ώρα, Μιχάλη, τελειώνουμε. Πάμε McDonald's, εντάξει, ένα μιλξέκι και έχει κλείσει μηχανή. Γκράω μέσα, φεύγουμε το αυτοκίνητο, τους το παίρνουμε όλο, αμπάριζα. Τώρα είναι κλείσει. Είχαμε ένα θέμα κάποτε, όταν γυρνούσαμε τα βράδια, επειδή είμαι εκτός έδρας παιχνίδια, πηγαίναμε σε αυτό το γνωστό μαγαζί του, φασφουντάδικο. Είπα το όνομά του εντάξει και τώρα δεν το λέω. Γιατί εσένα περιμένω στην περιοχή του. Στην περιοχή που για άλλους είναι η Γιάννης και για άλλους είναι Φίνικας. Εντάξει, αλλά πηγαίναμε... Για μένα είναι Γιάννης. Και για μένα είναι Γιάννης. Anyway. Και πηγαίναμε λίγο αργά, 12:30 και τα λοιπά, και θέλαμε να πάρουμε ένα milkshake. Και μας έλεγαν με... Γιατί να πάρετε milkshake από εκεί? Γιατί είναι που... Τι, γιατί. Μιχάλη, κόφτηνα ρε, τώρα δεν είναι. Τώρα άκου τι λέει, κόφτηνα. Και μας λέγανε. Είστε 5 χρονών. Δεν είναι. Ρε, αγάπη, το milkshake έχει ηλικία. Και μας έλεγε με μια απάθεια, ρε παιδί μου, είτε ήταν γυναίκα είτε άντρας. Έχει κλείσει η μηχανή. Και ήθελες να μπεις μέσα. Αν δούλευα εκεί. Και ερχόσασταν εσείς. Γιατί κατάλαβα για ποια παρέα μιλάμε τώρα. Σας έβλεπα, ρε παιδί μου, έτσι. Ερχόσασταν και μου λέγατε milkshake. Θα γελούσα και θα σας έδιωχνα. Γελούσα, μα δεν έδιωχνε. Ναι. Θα βάλω το Μιχάλη να βγει στον αέρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το επιτρέπετε, επειδή δουλεύει σε άλλο ραδιόφωνο τη πόλη. Αλλά θα το βάλω να βγει στον αέρα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Και να σε στήσουμε στον τοίχο για αυτά που λες. Θα γελούσα και θα σας έκλεινα, ρε παιδί μου, στα μούτρα και το πορτάκι. Κανονικά. Επιτρέπεται, λέει, Βασίλη Καμαδία. Θα ιστορία την άλλη μέρα στους φίλους. Σωστά. Εδώ έχουμε βγάλει τον Ραπτόπουλο. Σωστά. Γιατί δεν με βγάλουμε και τον Μιχάλη. Πάρε 2, 3, 10, 37 και 38 άρια. Θα γίνει και αυτό. Πόρε φίλε. Που κάθεσαι και λες για το μιλξίκι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο ο Βασίλης Καμαδίας. Έχουμε βγάλει τον Κωστή Ραπτόπουλο, βεβαίως. Στη Μαρμίτα νωρίτερα στα παιδιά. Του δίνω ένα λεπτό για να πάρει. Αν δεν πάρει, θα σε αποδεσμεύσω. Να ξέρει για να συνεχίσει να απολαύσει. Του δίνω ένα λεπτό, είπε, ναι. Του δίνω ένα λεπτό. Αν πάρει ένα λεπτό, είμαστε okay. Αν δεν πάρει. Θα σε αφήσω και εσένα, θα σε αποδεσμεύσω για να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τη βραδιά σου στοιχηματικά, η οποία πάει εξαιρετικά, θα λέγαμε. Ναι, κανονικά. Πραγματικά. Εσύ το ομόσταυλος, πού το άκουσες? Δεν θυμάμαι, κάποιος χτύπησε το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Και... Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, αλλά δεν φόρμουλα. Πρέπει να παραδείξει. Α, μπράβο, στη Φόρμουλα 1. Μα εγώ από εκεί το ήξερα. Αυτό σου λέω, ναι. Τα γραπτά, το χρησιμοποιώ και εγώ εκεί, ναι. Που στοιχηματική ρυθμό που γράφω. Ναι. Αλλά. Δεν το έχω ακούσει, ρε φίλε, να μιλάς στο ραδιόφωνο και να λέει όμως το βλός του. Ναι. Δηλαδή είναι αστείο. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι, ρε φίλε. Πού είσαι? Σωστό. Αυτό σου λέω. Σωστό. Ομόσταυλος. Ομόσταυλος, τώρα λες και μιλάς στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μοσχοβίτς είναι ομόσταυλός μου, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσε.
Θα μπορούσε, ναι. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Α, είναι ντροπαλός ο Μιχάλης. Είναι ντροπαλός. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ψυχή, δηλαδή. Εντάξει, κάτω από αυτό ή το... δεν θέλει να μιλήσει για μιλξέκ αυτή την ώρα για να μην του μπει το μυαλό. Είναι έξω τώρα κάπου σίγουρα, δηλαδή θα δούμε σε λίγο κανένα story να σφάζει κανένα σουφλέ σοκολάτα, να ανοίγει κανένα. Πιθανό, πιθανό. Να ανοίγει κανένα κρατικό, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, ωραία, Γκάμπη Γαβριλίδου. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που σας διασκέδασα. Καλά ήταν, καλά ήταν. Είναι το άλλο ραδιόφωνο η εκπομπή αυτή. Είναι ένα αλλακτικό. Ένα ραδιόφωνο όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι, το ραδιόφωνο όπως το φαντάστηκες. Αυτό είναι από άλλο. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό είναι από άλλο. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, αγαπητέ Γαβριλίδου, και πάλι χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στα δεύτερα ημίχρονα να σου εύχομαι. Λοιπόν, αν ακούνε εκείνο του σταθμού, εδώ υπάρχει κάτι καλό. Εντάξει. Εδώ υπάρχει κάτι καλό, έτσι. Εδώ υπάρχει κάτι καλό. Εντάξει, ο αδελφός μου Μοσχοβίτης, αλλά θα αποφασίσουν καλύτερα. Προλαβαίνει. Το νέο πρόγραμμα δεν έχει κλείσει 100%. Σωστό. Σωστό. Είμαστε στις τελευταίες, στην τελική ευθεία. Γίνονται ζυμώσεις. Γίνονται ζυμώσεις, βεβαίως, οι ομόσταυλοι μέσα. Τέτα τέτ και διαδοχικά ραντεβού. Σωστό, 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 αγάπη. Και όπως γίνεται και στη τηλεόραση, μπορεί κάποια team να αλλάξουν, γιατί προέκυψαν διάφορες αλλαγές. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Σωστό. Σωστό. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, Γκάμπη Γαβριλίδου. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτά που είναι, Γκάμπη Γαβριλίδου. Αυτό είναι, ρε φίλε, το ραδιόφωνο. Δεν θα είναι πάντα το ξύλινο. Το τυποποιημένο. Θα το πας και εναλλακτικά. Και είναι και τέτοια η ώρα που θα δώσει λίγο χρώμα, θα δώσει λίγο ζωντάνια. Εντάξει. Δεν είμαστε και το BBC Radio, Βασίλη Καβαδία. Όταν πρέπει να είμαστε σοβαροί, θα είμαστε. Όπως είμαστε στην απογευματινή εκπομπή που είναι ειδησιογραφική. Εντάξει, βέβαια. Μην κουνά το κεφάλι σου. Βέβαια. Ναι, εντάξει. Ο Χρήσανθος είναι εδώ πέρα και εκτροχιάζει την εκπομπή μονίμως, ρε Βασίλη. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Το καλό και το κακό. Γι' αυτό όμως έχει και τη δικιά της γοητεία απογευματινή εκπομπή, καλέ φίλε και συνάδελφε. Εντάξει. Άμα είναι να είμαστε αγέλαστοι. Να το κάνουμε παπούλα FM. Θα βάλεις και λίγο χρώμα, θα βάλεις και λίγο νεύρο, θα βάλεις και λίγο την κόντρα, θα βάλεις και το χαβαλέ. Θα τα βάλεις. Γιατί το ραδιόφωνο τι είναι για αυτόν που ακούει? Είναι παρέα, Βασίλη Καβαδία. Εντάξει. Περιμένω αύξηση μετά από όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Νέτα, σκέτα. Break. Σωστό. Και αυτό το οποίο αναφέρεις. Αλήθεια. Εντάξει. Να υπάρχει λίγο αγωνία, λίγο suspense. Τώρα είμαι σε φάση που έχω αρχίσει να ρετάρω ξανά. Είδες όμως τι σου κάνει ο καφές, φίλε. Την πρώτη ώρα δηλαδή βαρούσα 10 λέξεις ανά δευτερόλεπτο. Στον τρίτο καφέ είμαι. Στα νορμάλ μου βέβαια, απλά το τελευταίο τον καφέ ήταν πια λίγο πιο αργά, είναι η αλήθεια. Τι έχει λίγο? Και άλλο καφέ, κάτσε ρε Βασίλη, μα δεν τα κλείσουμε τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχω δουλειά μετά, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε. Τον ήπιες? Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Θα το επεξεργαστώ, Βασίλη Καβαδία. Είναι ο Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής με τον Νίκο Λογοδιάρη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς παρέα φυσικά μέχρι και τις 12 που θα πάμε μαζί FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ανοίγω γραμμές παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα topics της απόψινής εκπομπής. Ο προπονητής της... Ποιο παίζει με φίκα, ρε. Με τη Λειψία. Μοιάζει στον Τίτσιονα, στον Θωμά Νασλίδη. Βεβαίως. Πού θα το ξέρεις τον Θωμά Νασλίδη, ρε Καβαδία, εσύ? Το ξέρεις, τον έχεις δει, έχετε πάει για καφέ? Θα μας τρελάνεις τώρα, 11 ώρα το βράδυ. Δεν έχουμε πάει για καφέ. Να πάω από τώρα στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Ή να μιλήσω για Άρη. Που ο κόσμος πηγαίνει σε casting για τσόντα. Άντε, μην το λέω τσόντα, ερωτικές ταινίες. Εντάξει, οκ, okay. Θα το πάμε λίγο πιο... Ταινίες ερωτικού περιεχομένου, Βασίλη Καβαδία. Εντάξει, που... Επειδή είναι ταμπού, είναι 2019, ρε φίλε, είναι ταμπού η ελληνική η ερωτική ταινία. Όλοι έχουμε δει, ρε φίλε, δεν έχουμε δει. Και οι γυναίκες ακόμα. Η αγάπη μπορεί να είναι από τις λίγες γυναίκες παγκοσμίως που δεν έχει δει ερωτική ταινία. Και δεν χρησιμοποιώ τον άλλο... Σαν το λεμόνι, σωστό, σωστό, πολύ σωστό και εύστοχο το μήνυμα το οποίο έρχεται από το λίκνο του πολιτισμού, το Κιλκής. Βέβαια, φίλε, βέβαια, το ξέρεις. Πασοκοκρατούμενο κάποτε, τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το Κιλκής. Ωραία, φίλε, θα το μεθύσουμε τον ήλιο, με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, ήλια, καλημέρα, βέβαια. Παππούς μου, Κυριάκος.
φανατικός, άρρωστος με αυτή την κατάσταση. Είχε κάνει και στο χωριό εκεί πέρα πάνω σε μελάθιο ένα καφενείο, δίπλα στο σπίτι, έχει κάνει καφενείο. Λοιπόν, και έλεγε, θυμάμαι, ρε παιδί μικρός εγώ τότε, έλεγε, λέει, από εδώ λέει μια μέρα θα περνάνε όλοι, λέει. Εγώ είμαι μικρός, δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Θα περνάνε, τι εννοούσε βασικά. Δεν καταλάβαινα ότι στο τέλος δεν θα περνάει η ψυχή. Εντάξει. Και μας έμεινα μανάτος ο χώρος του καφενείου, εκεί πέρα στο εξωτικό μελάνθιο, και τον κάναμε αποθήκη. Τώρα μιλάμε άστο για. Ήταν, ρε παιδί μου, το όνειρο. Όνειρα πασοξία αυτά. Το ότι όλοι θα περνάνε δηλαδή από το μελάνθιο για να πάνε στο Κιλικής, που είναι κανένα τέταρτο 20 λεπτό από εκεί. Και μας έχει μείνει το καφενείο μανάτο. Όχι τι τραπέζια και τέτοια τώρα, παιδί μου, κτλ. Αλλά εντάξει, λοιπόν. Και λέει Βασίλη Καβαδία, θα πω μετά το τουάρι. Πάει, ρε φίλε, ο κόσμος και κάνει casting για ερωτικές ταινίες. Ουρές, λέει, ολόκληρες. Για να δεις που μας έχουν φτάσει προηγούμενοι. Θα το ψάξω κιόλας να το διαβάσω. Θα στρώσω τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, ε. Κούλης. Σταθερή αξία. Θα πηγαίνουμε. Πέναλτι, κάτσε, περίμενε. Εδώ πέρα βάζω μια άνω τελεία στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Και πάμε στο Signal Iduna Park, όπου έχει πέναλτι η Dortmund, παρακαλώ, απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον, βεβαίως. Μάρκο Ρόης θα το εκτελέσει. Βλέπω Μάρκο Ρόης με περιβραχιόνιο, βεβαίως, έτοιμος να εκτελέσει τον πενάλτ απέναντι στον Ter Stegen. Γερμανός εναντίον Γερμανού. Για να δούμε. Στο 57. Κάνω πως κάνω στο Φικελίδης. Αγκάλ για τον Άρη. Περίμενε. Ρόης παίρνει φόρα, εκτελεί. Το βγάζει ο σκύλος από κοντά στη συνέχεια της φάσης. Τίποτα. Το έβγαλε ο Σίλενσεν. Παραμένει το 0-0. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Μπουγούθια Ντόρτμουντ. Το 0-0 παραμένει. Το έβγαλε. Την Μπαρτσελόνα μου μέσα να πούμε. Δεν του μπορώ καθόλου. Δεν του αντέχω. Δεν μπορώ να του βλέπω. Εγώ δύσκολα αντιπαθώ άνθρωπο ή ομάδα, να ξέρει. Αυτού δεν του μπορώ καθόλου. Κάτι μου βγάζουν, κάτι μου αναβλύζουν. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα, παιδί μου, δηλαδή. Δεν γίνεται. Τι είχε ο καφές που πια πριν μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα που με έχει πιάσει σήμερα. Τι είναι αυτή η υπερένταση, δηλαδή. Τι θα κάνω. Θα πάω μετά στην περιέργεια και θα τρέχω γύρω από το σπίτι. Θα αφήσω τα μάξι στο πάρκινγκ και θα βγω να πούμε σαν τρελό. Και θα τρέχω γύρω από το τετράγωνο. Δεν κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Καλό είναι όμως αυτό, γιατί στην ουσία καλύπτω και το Μοσχοβίτη, ο οποίος πήγε διακοπές στην Ήδρα Σεπτέμβρη μήνα, Βασίλη Καβάδια. Αυτοί που έχουν τα λεφτά. Έτσι είναι. 3-0 ο Άγιαξ. Τη Λίλ. Τρομερό. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε αυτό. Θα με ακούσει κανένα στην απογευματινή. Θα πει σοβαρό, παιδί. Καλώς. Εντάξει. Θα με ακούσει και το βράδυ μετά και θα πει τι είναι αυτός, ρε. Άλλον φέρνουνε. Τον δίδυμο αδελφό του. Αλλά είναι αυτό που λένε, Βασίλη. Πετάς από πάνω στο δημοσιογραφικό μανδύα το βράδυ. Γι' αυτό είναι ωραία αυτή η εκπομπή. Γιατί απελευθερώνεσαι. Εντάξει. Γιατί βγάζεις και την άλλη πλευρά σου. Την πιο ευδιάθετη. Ωραίο γκολ αυτό που έβαλε ο Άγιαξ. 3-0 τη Λίλ. 5-2 Ζάλτσμπουργκ Γκένκ. Μας δώσουν και χέρι ήρεμα, λέει. Τι ήρεμα, τι έχω. Τρομερό. Άκου τι γίνεται στον κόσμο. Περίεργα πράγματα. Ήρεμα, λέει. Άσετε. Ήρεμα. Τι να είμαι, σαν πέθαμε ένα τζις. Που μπαίνει, που είναι στο γραφείο και ιδιών και μπαίνει μέσα. Συλληπιτήρια για την απώλειά σα. Α, τα καλά. Άμα δεν βάζει λίγο νεύρο, δηλαδή λίγο τέτοιο στην εκπομπή, τι είναι αυτό το πράγμα. Άμα τι να κάνουμε. Σαν το Διακογιάννη, δεκαετία 70. Και το 5-0 για τον Άρη κόντρα στον. Άντε από τον Μπάουκ. Κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, θα λέγαμε. Τσέλσι Βαλένθια 0-0, Νάπολι Λίβερπουλ 0-0, Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνα 0-0 με χαμένο πέναλτι για την Ντόρτμουντ, Μπενφίκα Λειψία 0-0 στον Ταλούζ, Άγιαξ Λίλ 3-0, δεν θα βγει το... Ναι, κάτσε ρε πουλάκι μου, τι ήρεμα τώρα, ήρεμα. Δεν μας βάζετε χέρι, θα έρχεστε τώρα εδώ πέρα και δεν μας βάζετε χέρι στην εκπομπή μας, εντάξει. Καλά δεν τα λέω, ρε Βασίλη. Έπρεπε να γίνει έξαλλο σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι καφέδες που έχω πιει δεν ξέρω τι είχαν μέσα. Τι φαίνεται. Καφέ με Red Bull μου κάνανε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λες να έρθω μετά μαζί σου. Εκεί που θα πας. Τι μέρος είναι, χαλαρό. Μας πάρει ύπνος. Καληνύχτα. Όχι ιδιαίτερα. Τι παίζει. Νταπ. Τι παίζει. Τέκνο, χάους. Πώς.
Ροκ. Τι ροκ. Χαλαρό ροκ. Σκληρό ροκ. Χαλαρό ροκ. Εντάξει. Δηλαδή θα είμαστε λίγο σε φάση του ύπνου. Μη μου πεις ότι έχουμε γραμμή, θα τρελαθώ. Και έχουμε γραμμή, βεβαίως. Να ακούσουμε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε που μας κρατάς συντροφιά στην εργασία. Κύριε Θανάση μου, τι κάνετε, ώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εργαζόμαστε, κύριε, εργαζόμαστε. Στο φορτηγό? Όχι. Στο ποιο? Στη δεύτερη δουλειά. Στη δεύτερη δουλειά. Δουλειά. Βάλε για να τιμήσουμε το Θανάση, από Γιάννη Πάριο θα συγκδικηθώ σαν τρελό φορτηγό. Με τα φρένα σπασμένα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Βάλε. Τώρα Κάνουμε και δεύτερη δουλειά, κύριε Παπαδόπουλε. Και δεύτερη δουλειά. Εδώ οι άλλοι, ρε Θανάση, πηγαίνουν σε κάστινγκ για ερωτική ταινία. Και εσύ παραπονιέσαι για τη δεύτερη δουλειά. Ο κόσμος πεινάει, ρε. Άρα λεφτά υπάρχουν και άρα χρόνος υπάρχει. Τι άρα λεφτά υπάρχουν? Εδώ άλλος πηγαίνει σε κάστινγκ για τσόντα, ρε Θανάση. Κάτσε τώρα. Και δεν μιλάμε για νέους ανθρώπους. Για να πάει εκεί που πάει, χρόνος υπάρχει. Ένας φίλος λέει πολύ σωστά, ποιος Άγιαξ, μωρέ? Αν ο ΠΑΟΚ είχε περάσει θα ήταν τώρα 5-0. Βεβαίως μπορεί, υπό προϋποθέσεις. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σου λέω, ρε Θανάση, ο κόσμος πηγαίνει σε κάστινγκ ερωτικών ταινιών. Και άντε τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνανε κάτι κοπελίτσες που θέλουν να βγάλουν κανένα φράγκο παραπάνω. Εντάξει, που το βλέπανε διαφορετικά. Τώρα μιλάμε για λαό που πήγαινε για να κάνει κάστινγκ. Και δεν ξέρω σε αυτά τα κάστινγκ πώς τσεκάρουνε κιόλας. Είδες πως αλλάξαν τα πράγματα. Αλλάξαν οι καιροί, Θανάση, αλλάξαν οι καιροί και πρέπει να ψαχνούμε κι εμείς, δεν ξέρω τι να σου πω. Πρέπει να αρχίσεις να το βλέπεις λίγο το θέμα. Να πάω εναλλακτικά, λες, ε. Θα πάω κι εγώ. Μην κάθεσαι μόνο στο 4-4-2. Άναγιά σου τώρα και στη διαγώνια κάλυψη που θα δώσει ο Σάσα τώρα στην πλευρά του Σούτ. Ναι, και τώρα καμιά σαραντάρα μπαλιά. Ναι, τώρα εντάξει, και βγήκε, δεν βγήκε το overlap τώρα. Να, δεν βγήκε, να και βγήκε. Τελειώσαμε. Και όχι ο τερματοφύλακας έκανε λάθος έξοδο και τα. Ναι, ρε Θανάση τώρα. Δεν γίνεται. Βγήκε, δεν βγήκε ο Κουέστα τώρα. Αυτό, θα πάμε εναλλακτικά. Τελείωσε. Μεγάλο Νταλγκά, γιατί βγήκε, δεν βγήκε. Το άλλο, τι χρώματα κάνουμε τώρα τελευταία. Τι χρώματα, άκου, λέει άλλο το τέτοιο, λέει. Διαβάζω κάποιου κάτι σχόλια ορισμένο για τον Άρη και λένε που πάμε το μοβ, λέει τώρα. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε, να σου πω κάτι. Μοβ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άμα είναι να κερδίζω με τα μοβ, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν με νοιάζει. Μας ψεκάζουν αγρίως, ρε φίλε. Ώρες. Πραγματικά όταν περνάνε τα αεροπλάνα, βλέπω την άσπρη τη γραμμή, λέω έρχεται από πάνω. Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Με μοβ και στην Τούμπα με μοβ. Δεν έχω θέμα. Πάντως. Ο ραδιοφωνικό σταθμό του Λίμπερο εκεί στο Ντόρτμουντ, αύριο τι θα λένε για αυτή τη φάση? Το πέναλτι. Ναι, ρε φίλε. Γιατί? Τι γιατί, ρε φίλε. Είσαι ο Ρόης, εκτελείς πέναλτι, ξέρω εγώ, και δεν το κάνεις γκολ. Στο ποδόσφαιρο, Θανάση, μου όλα μπαίνουν και όλα. Στο ποδόσφαιρο, Θανάση. Αλλά εντάξει. Μόλις προχθές την Κυριακή βρέθηκα κάπου. Θα βάλεις, λέει, Γιάννη Πάρη. Έρασε τεχνικά. Βρέθηκα κάπου, στο νομό Κυλκής. Κάπου εκεί κοντά στο χωριό που. Το λένε. Στο Μελάνδιο. Στο Μελάνδιο, το χωριό, βεβαίως. Του πατέρα. Ναι, βεβαίως. Λίγο πιο επάνω είναι ένα χωριό ενός φίλου. Ποιο? Ένα άλλο χωριό. Ποντοκερασιά. Ποντοκερασιά, μάλιστα. Εμείς είμαστε εκεί πέρα. Είναι σύμπλεγμα χωριών. Το Καρτερέ. Ναι. Το Λευκοχώρι. Είναι στη σειρά αυτά. Ένας δρόμος. Τα περνάς όλα, ρε παιδί μου. Καρτερέ, Λευκοχώρι, Μελάνδιο. Και μετά το παίρνεις Ντουγρού και παίρνεις τον δρόμο, πας για Κυλκής. Λοιπόν, μια χαρά, όλα καλά. Μόλις προχθές, λοιπόν. Μπλε φιλή, είσαι, ρε Θανάση, τι να δω, τι ακούγεται. Κυριακή Λοιπόν, σε το απόγευμα, λοιπόν, μόλις τελείωσε ο ερασιτεχνικός αγώνας, μια χαρά. Εκτέλεσα και τα πέναλτάκια μου. Με παπούτσια, όχι αθλητικά. Και με τον τερματοφύλακα κανονικά. Και τον έλεγα και που θα πηγαίνει μπάλα. Ναι. Εγώ για το πέναλτι είμαι κάθετος, απόλυτος, γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο του Πελέ. Άρα να το διαβάσεις για τις εκτελέσεις πέναλτι, τι λέει. Και άμα είσαι ποδοσφαιριστής, τι λέει. Τι λέει. Ψηλά. Καταρχήν επιλέγεις, άσχετα βλέπεις τον τερματοφύλακα και δεν του δίνεις σημασία. Επιλέγεις το σημείο που θα στείλεις την μπάλα και υπολογίζεις το χτύπημα σου να είναι. Τόσο καλό στην μπάλα και να έχει την δύναμη που πρέπει να έχει η μπάλα, γιατί η μπάλα πάει πιο γρήγορα από ό,τι πάει ο άνθρωπος. Οπότε είναι θέμα πώς θα το εκτελέσεις με τη δύναμη που θα βάλεις.
Εξού και πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, και λες, κοίταξε ρε λίγο ακόμα και θα το πιάνει. Γιατί δεν το πιάνει, γιατί η μπάλα πάει πιο γρήγορα. Άμα τη χτυπήσει όμως με λιγότερη δύναμη, τότε ναι, θα την πιάσει θερματοφύλακα. Άμα διαβάσετε και κάνα βιβλίο προχωρημένο έτσι παλαιών ικανών αθλητών, πρέπει για τα πέναλτι. Αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το πώς θα, γιατί ακούω γενικά τα πάντα και τα όλα, το πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι την Κυριακή. Ναι. Ξέρεις, όλοι εκφράζουν πόθους. Όλοι φαντάζονται, σκέφτονται, σκέφτονται τι ομάδα είναι. Ξέρω εγώ, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, θα κάνουμε το... Κανένας δεν ξέρει ποτέ και τίποτα, κύριε Νίκο. Ναι. Τι θα προκύψει σε ένα παιχνίδι, από το πρώτο λεπτό. Τι μπορεί να γίνει. Απλά εκφράζουμε πόθους. 6-2 η Σάλτσμπουργκ, την Γκένκ. Τι γίνεται. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο, handball ή πόλο. Τάβλοι παίζουν, 6-2. 6-2 σου φάγα τη μάνα. Η χαρά του παιχνιδιού. Πάντως πολλοί θα πάνε κουβά με τα άλλα τα αποτελέσματα που και ακούω. Και είναι στο 67 ακόμα. Ναι, εκεί προλαβαίνω να βάλω άλλα 4. Ω, καλά. Κάτσε λοιπόν, η Λειψία. Περίμενε. Περιμένω. Μια κηδεία στην Μπενφίκα, για να δούμε. Περίμενε. Ναι, 0-1 Λειψία μέσω Νταλού στην Μπενφίκα. Να λοιπόν ο Χίτλερ που έβαλε γκολ. Πάμε παρακάτω. Καλώς. Άρα λοιπόν, καταρχήν το τι θα δούμε κανείς δεν ξέρει. Όλοι εκφράζουμε πόθους. Τώρα, ο καθένας βέβαια φυσικά για την ομάδα του. Ο πιο μυαλωμένος, αυτός που έχει διάθεση, θέληση και εξυπνάδα, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, μέσα στο παιχνίδι, αυτός θα κερδίσει. Και φυσικά αυτός που θα αντέξει την ψυχολογική πίεση του παιχνιδιού, έτσι. Εκεί θα κρυφτεί το παιχνίδι. Θεωρώ ότι και οι δύο μπορούν να αντέξουν την ψυχολογική πίεση του παιχνιδιού, από εκεί πέρα είναι πολύ τακτικό κομμάτι. Εντάξει. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Πάντως, η αντίπαλή μας είναι, θεωρώ αυτή τη στιγμή, λίγο πριν την Γκέλα, που κάποια στιγμή θα έρθει. Και άμα δεν έρθει την Κυριακή, θα έρθει την επόμενη. Δηλαδή την αυτό ΑΕΚ, που ναι. Έγινε πέρσι δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Φαίνεται ότι και με τον Πανετολικό το γλιτώσανε. Ναι. Και με τον Πανιόνιο το γλιτώσανε. Και με τον Ατρόμητο το γλιτώσανε. Τι εννοώ, οι ίδιοι τους οι οπαδοί δεν είναι ευχαριστημένοι έτσι πως αγωνίζεται η ομάδα τους, ο τρόπος με τον οποίο παίζει και χιλιάδιο άλλα. Καλά, υπάρχει και άλλη άποψη που σου λέει ότι μπορεί να παρουσιάσει κάτι καλύτερο με τον Άρη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο όλα είναι ανοιχτά. Εγώ δεν σου λέω όχι, μπορεί να κερδίσουν και 4-0. Μπορεί, φυσικά. Εγώ σου λέω ότι αυτό που έγινε, ναι. Δηλαδή αυτό που γινόταν πέρσι, έτσι, δεν θα μπορέσει να γίνει φέτος και θα το δούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι στο οποίο θα σκοράρουν και οι δύο. Έτσι φαίνεται και μπορεί να λήξει και 0-0. Λοιπόν, θα μας πεις πώς πάει το άλλο το φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία, εκεί στην Νάπολη κάτω. Γιατί για φιλικό το κόβω εκείνο. Έχει ενδιαφέρον. 0-0. Δεν κουνιέται φίλος Σαν Πάολο. Παιδί μου, τι γίνεται τίποτα, καμιά φάση από εδώ, καμιά φάση λεπτό από εκεί. Στο λεπτό προς λεπτό, ρε Θανάση, τι να κάνω τώρα. Δεν βλέπω μόνο αυτό. Τα βλέπω όλα. Στο λεπτό προς λεπτό, δηλαδή τι βλέπεις, κανένα σούτ από 40 μέτρα που πάει out. Ναι, τώρα εντάξει, άμα πετάξει καμιά φάση και άμα έχω το βλέμμα προς την τηλεόραση, οκ. Α, καλά, μόνο αποτελέσματα βλέπεις. Καλά. Ναι. Μια χαρά θα τα βολέψουν, χεράκι θα περάσουν τα κορίτσια εκεί. Αγκαλιά εδώ, αγκαλιά από πάνω και μάλιστα, μια χαρά θα περάσουν. Μάλιστα. Ναι. Ωραίο θα εντάξει, η ομάδα σου πάλι προχθές τα κατάφερε, έμαθα. Ποια, τι, πώς. Ο Άρης 4 μήθεια το Παναθηναϊκό. Ναι, κάτι μπέναλτι λέει στο πρώτο πεντάλεπτο και μετά πάλι ο τερματοφύλακας λέει ήταν ο καλύτερος παίκτης, ανεδείχθηκε πολυτιμότερος του αγώνα. Ανανέωσε κιόλας. Παιδιά, προσέξτε λίγο. Η United, εγώ θα πάρω μια ατάκα που είπε ο Σκόλους πριν λίγο καιρό και έχει δίκιο και ούτε εγώ το είχα δει έτσι, αλλά έχει δίκιο. Είναι αυτή τη στιγμή σε μια φάση που ήταν η Liverpool στις αρχές του Κλοπ. Ανοικοδόμησης. Σιγά σιγά. Και εσύ πέρασε τη φάση της ανοικοδόμησης σαν Λίβερπουλ πριν φτάσεις να παίρνεις το Champions League. Εντάξει. Ναι. Και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι. Υπάρχει μια βάση να χτίσω γύρω-γύρω, να πάρετε κανένα καλό παίχτη. Με τέτοια οικονομική δυνατότητα,
Με τέτοια οικονομική δυνατότητα, ε. Ναι, έχω τέτοια οικονομική δυνατότητα, αλλά έχω και ένα τεχνικό διευθυντή που δεν στρίβει τώρα αυτό το Woodward. Τι να τον κάνω. Πήρε στόπερ φέτος. Τον παραδέχτηκα. Ας τον ελεύθερο να φύγει. Πάρ' το Διαμαντόπουλο, ρε. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Μια χαρά. Μια χαρά δεν είναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, άντε. 12 η ώρα τελειώνω, κάνω στην πορεία. 12 η ώρα τελειώνω και εγώ, Θανάση, να ξέρει. Κάτι, φιλιά. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά. Λέμε, γεια, να λέμε, γεια σου, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, η Ντόρτμουντ μπροστά, για να δούμε από τα αριστερά με το Σάντσο. Άξελ Βίτσελ θα πάρει την μπάλα, κάνει μια περιστροφή, σταματάει, αλλάζει παιχνίδι. Ωραία, η Ντόρτμουντ, για να δούμε τι θα γίνει. Το πα από εδώ, το πα από εκεί, θα τη χάσει, αγοράκι μου. Κρατάει η Ντόρτμουντ τελικά, περίμενε. Ναι, άσε Γιάννη, πάρω λίγο να παίζει από πίσω και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο μισάωρο. Θα επιστρέψουμε με το χαλί της εκπομπής μας. Κανονικά, εκτός αν έχει καμιά άλλη έμπνευση. Φάση με τον. Ναι, με τον Αλκάθερ. Αν τον προφέρω σωστά, Πάκο Αλκάθερ. Για την Ντόρτμουντ. Βάλ τώρα αγοράκι με από εκεί πρωτοδοκάρι τώρα. Μην το χαρίζει τώρα σε αυτού εκεί πέρα τη Καταλωνία τώρα. Μην με γυρνά τα μπιμπίκια. Βασίλη Καβαδία, δεν ξέρω τι έχω με έχει πιάσει απόψε. Κάποιος θα νομίζει ότι μπορεί να είμαι και σε άλλη κατάσταση. Όπως θα έλεγε και ο Νίνο, είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Αλλά φίλε, ο τρίτος ο καφές ήταν μπαρούτι. Κάτι μπήκε μέσα. Κάτι μπήκε, δεν ξέρω τι μπήκε. Τέλος πάντων, λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας και απόψε η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία την εφαρμογή κατεβάζετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό. Ποντάρλας τώρα live στα παιχνίδια του Champions League, να βάλει για παράδειγμα πρώτο γκολ η Τσέλη στο μάτς με την Βαλένθια και να πάρει και την νίκη. Λοιπόν, break, θα μας οδηγήσει ο Γιάννης Πάριος και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Η καρδιά μου, ένα τέτοιο πράγμα. My heart will explode, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Ποιος είναι στον αέρα? Σαν να έχουμε κάποιος στον αέρα, ακούγεται. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Ρε, ρωτούσε είναι κάποιος στον αέρα, ρε. Τι ακούγεται? Καλησπέρα. Γεια σας, ποιος είναι? Είμαι ένας φίλος του Άρη από την Ίδρα. Γεια σου φίλε μου από την Ίδρα, ναι, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω. Ναι, ναι. Ότι δεν υπάρχει ΠΑΟΚ TV εδώ και δεν μπορώ να δω το μάτι την Κυριακή. Γιατί θα κάνεις μέχρι την Κυριακή, φίλε? Α, δεν μου τα λες καλά, Πέμπτη βράδυ πέστας εδώ. Όχι, δεν καταλάβατε. Τι δεν καταλάβαμε? Τι μπορώ να κάνω για να παρακολουθήσω το παιχνίδι? Μπορείτε να μου πείτε τι να κάνω? Έλα. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω Brown Ντέγε που μπήκε στο live μας στο Instagram, έτσι. Γεια σου, Brown. Γεια σου, Brown. My brother. Γεια σου. Λοιπόν, γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, βλέπεις, η εκπομπή του Παπαδόπουλου έχει Μπράουν Ντέγε, Θόδωρο Καρυπίδη, γυμναστές, προπονητές, δεν είναι ότι και ότι. Γιατί του Παπαδόπουλου εκεί πέρα, τι, του, η Αργιανομάνα, του Παπαδόπουλου είναι η εκπομπή, λέω, τώρα που λείπεις, εντάξει. Καλά, αυτά είναι γνωστά. Μπράουν Ντέγε που έρχεται την Κυριακή. Μάλιστα. Μπράουν, you know what to do, η Τούμπα. Yes, you do, yes, you do. Λοιπόν, συνάλαβε, τι έγινε, διάκοψες τις διακοπές σου προκειμένου να μας τιμήσεις με την παρουσία σου? Ποιες διακοπές, ρε φίλες, ποιες διακοπές? Ποιες διακοπές, ρε Νίκο, ναι. Ρε Νίκο, Σεπτέμβρη μήνα, κάτσε γιατί έχω βγει και τρεις καφέδες σήμερα. Σεπτέμβρη μήνα έχεις φύγει διακοπές, μόνο αυτοί που έχουν λεφτά φεύγουνε. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Τι να μου πεις λίγο κάτι. Θα το βάλεις σε κάποια φάση στο, αν και εσύ, εντάξει, εκεί είχε σπιτόγατο, δεν φεύγεις, δεν βγαίνεις, δεν κάνεις, δεν ράνεις, εντάξει. Όχι, δεν βγαίνει. Σε κάποια φάση, ναι. Ωραία. Θα το βάλει σαν στόχο να πηγαίνει διακοπές το Σεπτέμβριο. Ναι. Εγώ πρώτη φορά το έκανα στη ζωή μου και ελπίζω από εδώ και πέρα το ακολουθώ κάθε Σεπτέμβριο. Να είμαι καλά. Ναι. Να φεύγω το Σεπτέμβριο. Και όσο πιο μέσα στο Σεπτέμβριο, ακόμα καλύτερα. Γιατί σε αρκετά νησιά πιάνεται για. Γιατί? Αύγουστο Σεπτέμβριο. Δηλαδή και εδώ που είμαι για Αύγουστο ψάχνετε, πιάνετε, ναι. Αλλά εντάξει, εκεί. Ναι. Μάλιστα. Περνά καλά, εμένα αυτό. Είσαι ακόμα εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μην πετώ σε ένα σύνταγμα Σαρονικού. Δηλαδή. Το χώφα το χαρακτήριζε το νησί. Ναι, πολύ, φαντάζομαι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι. Έχουν περάσει δύσκολα παιδικά πολύ, χρόνια, φαντάζομαι. Πολύ φτωχός κόσμος εδώ, πολύ φτωχός κόσμος γενικότερα. Και είπες να πας και εσύ, ο πλούσιος. Ναι, και πήρα και εγώ μαζί με, εδώ, ναι. Με τα άλλα τα παιδιά, έτσι ναι. Να δω πώς είναι η δουλειά. Ναι, ναι. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι, τίμια. Καλά είναι. Η παρέα σου δηλαδή αυτή τη στιγμή, το μεταξύ να πούμε, μηδέν είναι Βαλένθια, πριν από λίγη ώρα μέσα στην έδρα της Chelsea, 1-2 η Μπενφίκα Λειψία. Το μοναδικό μάτς που δεν έχει μπει γκολ είναι το Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνα.
Και πέναλτι για την Τζέλσι στο 87. Αλλά έχω Νίκο Μοσκοβίτη στον αέρα. Εντάξει, θα δούμε ο Μπάρκλι τώρα θα το βάλει ή όχι. Θα φανεί ο χειροκρότημα που λένε. Λοιπόν, συνάδελφοι, δηλαδή τώρα περίμενε Μπάρκλι εκτελεί. Ούρε, το στυλέξω. Τι, για το Θεό. Δηλαδή, εσύ τώρα περίμενε. Άφησε τη συμβία σου έτσι αυτή τη στιγμή. Προφανώ κοιμάται. Όχι, σε μια βόλτα θα με βγει και λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο που κάνει για αυτό το παιδί που σίγουρα θα θέλει να γεμίσει ένα μισάωρο. Όχι. Θα το έκανα και πιο πριν από την αλήθεια, αλλά εκεί που ήμουνα και πήγα το ποτέ χαλαρά, ναι. Σκάσανε μύτη καμιά κοσαριά Αμερικάνικα, έτσι θα τη δίνει τώρα άλλο και έφυγα. Και Αμερικάνοι, άλλοι φτωχοί άνθρωποι εκεί πέρα που είναι. Ναι, ναι, είναι σήμερα είναι ίσω η μοναδική εκπομπή που δεν χρειαζόταν να βγει, να ξέρει. Άμα θε πάρε αύριο. Γιατί έχω πιει τρει καφέδε σήμερα. Ο τρίτο πρέπει να είχε κάτι μέσα, δεν εξηγείται αλλιώ, δηλαδή κάτι πρέπει να μου ρίξανε. Και με πηγαίνει 10 λέξεις ανά σεκόντα από τις 10 και 4 που μπήκαμε. Δηλαδή, φίλε, έβαλες μια φορά 4 γκολ σε μια ομάδα από την Αθήνα και πηγαίνεις έτσι τώρα. Όχι, χθες ήμουνα. Συνηθισμένος είσαι. Όχι, χθες ήμουνα τέτοιο. Χθες ήμουνα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, με έβλεπε και ο Βασίλης εδώ πέρα και με λυπόταν. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μάλιστα. Αλλά σήμερα μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά καλά. Πότε επιστρέφεις, συνάδελφε? Πότε να επιστρέψεις και εγώ, ρε φίλε, την Πέμπτη. Την Πέμπτη τι ώρα? Καλή ερώτηση είναι αυτή. Θέλει διευκρίνηση, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Καλή ρόλη τα κανόνισα αυτά. Όχι, όχι, εγώ τα κανόνισα, αλλά δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε κάποια φάση την Πέμπτη, ρε φίλε, τώρα ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ήξερα ότι. Έχει... Τι. Είχε πει, ρε φίλε. Θα έχει ένα μυθικό χαρακτήρα, εγώ τη Πέμπτη, δηλαδή αυτό μα λε. Εμέσω πλην σαφώ. Πρώτα απ' όλα, αν έρθει την Πέμπτη, μπορεί να μην έρθω εγώ. Κρίνεται απαραίτητη παρουσία, αυτό θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, σου λέω. Αν έρθει την Πέμπτη, μπορεί να μην έρθω εγώ. Αλλά επειδή είσαι αδελφό, μπορεί να έρθω πάλι. Όχι, δεν θα έχει φίλε και την επόμενη εβδομάδα ο Μπαλαντέρ θα μας εντροφεύσει κανονικά, να ξέρεις. Τα έχετε ξεκινήσει όλα, γιατί γίνεται. Το νέο πρόγραμμα. Πότε να γυρίσουμε, δηλαδή. Όπως. Όπα, τι έγινε. Χάθηκε το σήμα σου, Ιδρα Μπίτς. Έλα. Ορίστε. Έλα. Δηλαδή, πρόσεξε, αυτό που λες εμέσως πλην σαφώς, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Θα κάνω εγώ το explain. Έφυγα. Μέχρι, θεωρώντας μέχρι την ημερομηνία που θα ήταν βραδινές εκπομπές, γιατί μετά νόμιζε δεν θα είχαμε. Ναι. Όχι, φίλε. Δεν στα πάνε καλά. Και την επόμενη εβδομάδα εδώ. Από αρχές Οκτώβρη το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο. Εδώ πέρα, φίλε. Με ροκάματο. Μέχρι και η Μενεγάκη, ρε φίλε, 30 Σεπτεμβρίου ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, τι να πω πια. Εντάξει, η ΦΕΗ ξεκίνησε σήμερα. Χθες πότε ξεκίνησε. Εντάξει, ο Λιάγκας ξεκίνησε. Το λόγο τιμή ξεκινάει τη Δευτέρα, το καινούργιο. Λόγο τιμή, βέβαια, στο Sky εννοείται 100%. Εντάξει. Αυτό είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Γενικότερα σε εβδομάδα ντέρμπι, σε βλέπει τώρα, έχει κάποιο είδου εκτάψει αυτή την εβδομάδα. Νωρίς είναι ακόμα, Ελληνικό. Τρίτη είναι, από Πέμπτη τώρα. Είναι νωρίς είναι ακόμα, ρε φίλε. Είναι νωρίς είναι ακόμα. Εντάξει, χαλάρα. Ήδη ξεκίνησε τώρα εκεί πέρα τα καρακαζιλίκια, όχι το VAR και ποιο το ελέγχει. Και πρέπει να το δούμε αυτό. Κάτσε, φίλε, όχι. Μη μου λε τέτοια, γιατί πρόχιάσε τώρα. Ο δικό σου υπεύθυνο επειδή. Επειδή είμαι εδώ που είμαι, δεν τα βλέπω. Άκουσε με τελικό Άγιαξ Λίλ 3-0. Λοιπόν, επειδή ο δικό σου υπεύθυνο επικοινωνία, ο κύριο Δούκα, πριν λίγε μέρε έβγαλε μια ανακοίνωση, στην οποία αμφισβητούσε την Νόβα λόγω Μαρινάκη. Εγώ δεν νομιμοποιούμε να αμφισβητήσω το ΠΑΟΚ TV λόγω ΠΑΟΚ. Όχι. Γιατί? Καταρχά τώρα τι συγκρίνουμε, ρε φίλε. Η Νόβα έχει 15, έχει. Ξέρω εγώ πόσο μας έχει. 10. Δεν κατάλαβα. Αφισβητείς δηλαδή. Όχι, κάνει τη δική του παραγωγή. Α, τι ωραία, έχει γίνει σε ΠΑΟΚ. Ωραία, εσύ δηλαδή. Ναι, αυτό σου λέω. Ότι ο άλλος αφισβήτησε την Νόβα λόγω Μαρινάκη. Και ότι. Θα είναι στην ουσία δικό του μαγαζί. Που εκεί πάει πλέον. Όχι, και στην ουσία θα είναι δικό του μαγαζί. Ούτε ουσία είναι, ούτε τυπικά. Ναι. Θα είναι δικό του μαγαζί. Ωραία, θα πληρώνεσαι από αυτόν και τυπικά. Και αφού. Και τυπικά, γιατί πότε πληρώθηκα από αυτόν, συνάδελφε? Όχι, και τυπικά. Αυτό λέω, ρε φίλε. Α. Η εταιρεία του Μαρινάκη θα σε πληρώνει. Εντάξει, το κύριο έσοδο θα είναι ο Βαγγέλης του Μαρινάκη. Δώσ' μου εσύ 5 εκατομμύρια να έρθω στο Open Beyond. Δώσ' μου. Πέρσι όταν σου έβγαινε το Open Beyond δεν έδωσε ένα κοινό. Δεν μου έδωσε πολλά λεφτά. Δεν μου έδωσε πολλά λεφτά. Δώσ' μου. Μα όταν ακουγόταν ότι θα πάρει 4 χαρτιά. Έβγαλες, ότι δεν μπλέκεις εσύ με αυτά. 2-0 η Νάπολη. Τώρα γιατί δεν βγάζεις ένα κοινό. 2-0 η Νάπολη τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, θες να δυναμητήσεις το κλίμα από την Τρίτη. Μα γιατί ερωτήσεις. Τέτοιος είσαι. Τέτοιος είσαι, από αυτούς είσαι. Βγήκες τώρα από το Ίδρα, μπεις με τον Λαύρο Κωνσταντάρα 12 παρά το βράδυ που του έλεγε Παπαγιανόπουλος τι χούφτωσες. Και του έλεγε χούφτωστη, λέει χούφτωστη. Για να μας δυναμητήσει το κλίμα, θα έρθει την Πέμπτη. Θα το δυναμητήσουμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα θα. Και την επόμενη εβδομάδα θα λείψω. Το βράδυ, να σου πω την αλήθεια, την πέρα απογευματόπρα εδώ, όπως άνοιξα λίγο έτσι την απολυσία, να δω τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Α βλέπω, α πούμε. Ανησυχίες του Άρη για το VAR στην Τούμπα. Ανησυχίες, λες, συνάδελφε. Ναι. Μάλιστα. Και προσπαθώ να καταλάβω ποιος ο λόγος ανησυχίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιο λόγο ανησυχίας.
Φίλε, ο Άρης απλά έδεσε κάποια ερωτήματα προς διευκρίνηση, κατάλαβες. Και ζήτησε ξένο διαιτητή. Τα δύο παιχνίδια από τα αθλήματα τα οποία παίχτηκαν στη Τούμπα και είχαν μετά στο ΠΑΟΚ TV, η μετάδοση ήταν πολύ υψηλό επίπεδο και δεν κάνω πλάκα τώρα. Μιλάω πολύ σοβαρά. Μακάρι να είναι έτσι και την Κυριακή. Και το ίδιο θα γίνει την Κυριακή. Μακάρι. Προφανώς. Μακάρι να είναι έτσι και την Κυριακή, καλέ φίλε και συνάδελφε. Σου λέω την Πέμπτη να είσαι εδώ, εντάξει, αν φοράς... Ο Άρης με τον Παναθηναϊκό ζήτησε ξένο διαιτητή. Όχι. Όχι. Α. Μα ούτε, πέρυσι. Τώρα, μα ούτε πέρυσι είχε ξένο διαιτητή. Α, ναι. Δεν είναι ντέρμπι τώρα Παναθηναϊκός. Είναι. Α, εκεί γιατί ήθελε ξένο διαιτητή. Πέρυσι δεν του βάλανε. Άρα στον ΠΑΟΚ που του βάλανε πέρυσι ζήτησε με τον ΠΑΟΚ. Και μην μιλάς εσύ για δημιουργία εντυπώσεων, γιατί τα προηγούμενα χρόνια από αυτή την πλευρά ήσουν και δημιουργούσες εντυπώσεις όταν ήταν Ολυμπιακός και είχε τα κόζια. Φυσικά, επειδή μου έγκρισα εγώ έχουμε ξένους διαιτητές, επειδή μου έγκρισα εγώ έχουμε VAR. Ναι, έφερες την εξυγίαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μη με κάνεις και ανοίγω, έχω να πάω την Κυριακή Τούμπα. Με κάνεις και ανοίγω. Νομίζω ότι το ότι υπάρχει ξένος διαιτητής και ζητάς και ότι υπάρχει και VAR για το οποίο κάνεις κουβέντα. Θα τον κόψω. Θα τον κόψω. Κάποιοι νομίζω κάτι κάνανε, φίλε. Θα τον κόψω. Δεν μπορώ να σου ησυχία. Σιγάρε, Νίκο, αγανάκτησε. Θέλω λίγο τέτοιο. Σιγάρε, Νίκο. Σιγά, δακρύσαμε. Έχω ξεχάσει πολύ πέντε ξημέρε τώρα, κατάλαβα. Θέλω λίγο τέτοιο. Δακρύσαμε. Βέβαια, έφυγε Σεπτέμβριο διακοπέ, δεν ίδρα. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, πολύ ωραία ίδρα. Μάλιστα. Περίπου τώρα ο δρόμο εδώ. Δεν ήξερα ότι είχε. Δεν ήξερα ότι είχε σπίτι εκεί πέρα, εκτός αν δεν είχε και το έβαλε έτσι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές που είχε. Από το 1960 έρχεται εδώ, λέω να το κάνω. Είχε, μπράβο του. Δεν είναι επισκέψιμο το σπίτι. Ναι. Γιατί έρχεται ο γιος του Άνταμ και ζει. Ναι. Γιατί νομίζω ότι και αυτές τις μέρες ήταν εδώ, όπως μου είπε εδώ ο ιδιοκτήτης του. Α, βάλουμε Βασίλη Καβαδία να λέω να ρεκόρ. 1000 και είσαι deep, βάλε. Βάλε. Ωραίος ο Λέοναρντ Κόεν. Ωραίος. Καλός. Ναι, βέβαια. Το σπίτι είναι κάπου καταχωνιασμένο, εδώ ξέρω δεν έχει αυτοκίνητα. Το δικό ούτε ρόδες γενικότερα. Το δικό του το σπίτι. Ναι. Το σπιτάκι του. Μάλιστα. Και τον Παπακαλιάτη γιατί τον αποθεώνατε. Φίλε. Τι. Α, ωραίο. Ωραίο. Τι έγινε. Κόπτο οργόνες και μάγκες. Ναι. Έχει γυριστεί επίσης σκηνή στο... Σου κλείσει τα μάτια που... Όχι, ρε, έλα να αγαπηθούμε, Ντάρλινγκ, ήταν εκείνο με το τέτοιο. Ο Παπακαλιάτης που κολλάει. Μα και ο Παπακαλιάτης το κλείσε τα μάτια όταν πια είχε γίνει το σκηνικό, αν θυμάστε. Στη Σύρο δεν ήταν. Ερεμήσει. Στη Σύρο δεν ήταν. Στη Σύρο γνώρισε την Πέμπτη Ζούνη. Ναι, και μετά ξαναπήγε. Αν θυμάσαι, μετά, αγόρι μου καλό, έχει κάνει φυλάκα ο Χριστόφορος, γιατί έχει γίνει ένα σκηνικό με το χυλάκι, αν θυμάσαι. Όχι, είχε γίνει σκηνικό με τον πατέρ, με τον άντρα τη Ζούνη. Μπράβο. Μετά λοιπόν βγαίνει ο Χυλάκης που ήταν μαζί στη φυλακή μαζί του. Ναι. Και ωραία. Πάει και τα φτιάχνει με την πρώην του. Μπράβο, και αν θυμάσαι καλά, θέλει κάτι λεφτά. Και την πιάνει όμοιρο και τέτοια. Τέλος πάντων, με τα πολλά τη βγάζει από την ομοιρία, ρε παιδί μου, Χριστόφορο. Ναι, και φεύγει στην ίδρα. Γίνεται όλο σκηνικό, πάει στην ίδρα να ρεμίσει ξυμίως ο άνθρωπος. Όπως θα κάναμε όλοι. Μάλιστα. Εντάξει. Όταν περνάμε κάπως δύσκολα, δεν έχουμε σε ανησυχία. Γιατί αυτά είναι καθημερινά πράγματα που γίνονται, έτσι. Ακούμως, και όλοι τα έχουν περάσει. Και το σπίτι λοιπόν το οποίο έμενε είναι το θελικό μουράγιο, έτσι λεγόταν. Το μουράγιο. Υπάρχει πλέον το μουράγιο, ήταν. Πριν μέχρι κάποια χρόνια ξέρω εγώ εστιατόριο, καφέ, δεν ξέρω τι ήταν εκεί πέρα. Ναι. Τα λιμανάκια εδώ πέρα κοντά. Ναι. Και ήταν έτσι κόκκινο και αυτά και τότε και τ' άλλο. Έχει μείνει εκεί πέρα. Δηλαδή, όπως έχει δει και έτσι ο γονός και μάγκες και έτσι. Αυτό το θυμάται, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Γι' αυτό. Ωραία, έτσι. Ωραία. Before it was cooler, 2004, όχι τώρα. Ορίστε. Έτσι. Before it was cooler, ο Χριστόφορος όλα αυτά. Πόνεσες, Γιώργο! Πόνεσες! Αχ, πονάει. Κάποιοι πονάνε που έκανε κλαρίνια του Λίβερπουλ. Ένα φίλο τώρα πέρα γονιστική εντάξει. Λέει ο άλλος, λέει τώρα λέει, που έκανε κλαρίνι η Λίβερπουλ κάτσε μέχρι τις 2 λέει. Αχ, συνευχέσαι για ο διευθυντής. Λοιπόν... Ο Λέοναρντ φίλε ήταν εδώ από το 1960. Μάλιστα, δυνατός. Και το σπίτι, το οποίο ξαναλέω ότι κατοικείται ακόμα από τον γιο του, είναι... Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πρέπει να ανέβεις κάτι στενά, να πας από εδώ, να πας από εκεί και πρέπει δηλαδή και να ρωτήσεις και εκεί για να σε πάνε. Μάλιστα. Να το βρεις. Μάλιστα. Δεν έλαβε τη μουσία και τέτοια. Τι άλλο κρατάμε δηλαδή από την ίδρυμα μέχρι στιγμής. Είναι το αγαπητικό μέρος του. Αγαπητικό. Απλά άμα θα σε βγάλει ποτέ ο δρόμος. Ναι. Έσαι ρε παιδί μου ένα πορτοφόλι το οποίο δεν σου λέω να είναι. Μια πεντακοσάρα να την έχω τσέπη. Φουλ γεμάτο ρε παιδί μου, αλλά. Ναι. Αν υπολογίζεις, ξέρω εγώ, ένα ευρώ που υπολογίζεις, ξέρω εγώ, για κάποια πράγματα, εγώ να υπολογίζεις 1,5 ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Δεν στον πιάνουνε
το τσιμπάνε. Ναι, καταλαβαίνω. Ένα τσίκρι. Τώρα, ναι, Σεπτέμβριο, ναι, ναι, δεν ξέρω άμα θα γίνει. Άρα, με λίγα λόγια, μας λέει ο Νίκος Μοσκοβίτης ότι έχει πορτοφόλι. Πάμε παρακάτω. Καλά, ναι, από αυτό άλλο τίποτα. Έτσι, αφού σε ξέρω τώρα, εντάξει. Μου τα έλεγε εδώ πέρα και ο συνάδελφός σου σε γνωστό αθλητικό site που ήρθε από το ραδιόφωνο το μεσημέρι. Ναι. Άμα σε βγάλει λοιπόν ποτέ ο δρόμος εδώ, να ξέρεις, είναι έτσι η κατάσταση. Εντάξει, φίλε, θα το επιδιώξω κάποια στιγμή, αν με αξιώσει. Υπάρχει ένα θρηλυκό κλαμπ εδώ πέρα το οποίο πλέον δεν έχει την ίδια ονομασία, δεν ξέρω αν το ξέρω. Λαγουδέρα λέγεται. Λαγουδέρα. Λεγότανε μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Που εξερχόντουσαν ονάσιδε και εσύ τώρα. Αυτά ναι. Δεν λέγεται Λαγουδέρα. Αυτά λέγεται Όμιλο, αν είναι πραγματικά το μέρο το οποίο είναι μαγικό πραγματικά. Πηγέ, εσύ. Δεν είναι πλέον, δεν έχει την έγκλη την παλιά. Πήγε όμω. Πέρασα, το είδα, αλλά δεν, όχι, δεν σε έψησε. Όχι, μάλιστα. Αλλά το μέρος το οποίο είναι καταπληκτικό. Η πρώην Λαγουδέρα, μάλιστα. Η πρώην Λαγουδέρα, φίλε, ναι. Εκπληκτικά. Thousand kisses deep. Μάλιστα, deep για deep. Δηλαδή το βράδυ θα έρθει την Πέμπτη, αν έρθει, σου λέω, μπορεί να το σκεφτώ να έρθω να κάνουμε pregame μαζί. Όχι, φίλε, μην έρθει. Γιατί όλη εβδομάδα κάνει προπαγάνδα και άμα θα έρθω την Πέμπτη, αν προλάβει. Προπαγάνδα, δεν έχω μέχρι στιγμή δεν έχω ασχοληθεί καν. Δεν έχω ασχοληθεί καν. Μαρενίκο είναι τρίτη ακόμα. Τι να πω για τον Ντέρμπι που είναι την Κυριακή. Όλη η πόλη με αυτό ασχολείται, πλάκα μου κάνει τώρα. Μέχρι τώρα έρχονται βάλει. Νίκο, είναι νωρίς ακόμα. Από αύριο θα αρχίσουμε δειλά-δειλά και την Πέμπτη θα μπούμε, θα μπούμε δυνατά. Δειλά-δειλά λέει. Τέλος πάντων. Ο ένας ρε φίλε προβληματίζει, ο άλλος δεν έχει βρει ακόμα προπονητή. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω βέβαια το όλη τερζή. Προβληματίζει, ρε. Ο Πάοκ. Έχω βέβαια το όλη τερζή, έτσι. Να μην είχε και 3 στα 3 ο Πάοκ, ρε φίλε. Δηλαδή άμα είχε 2 στα 3 θα είχε 3 θα γινότανε. Αφού ακούγεται το καράβι σου στον Ατρόμητο. Τι θες να σε κάνω, το έβλεπα το μάτς. Σόπα ρε φίλε, 30 σόπα χίλια δεν έχει χάσει συνεχόμενα και προβληματίζει. Αυτά τα σερή είναι για να τελειώνουν, συνάδελφε. Να ξέρεις. Καλά, καλά, οκ. Okay. Είδες πριν, το ότι όταν βγήκες εσύ ως reporter ΠΑΟΚ την ίδια ώρα μπήκε στο live μας στο Instagram ο Μπράουνι Ντέγε, δεν είναι τυχαίο, ρε Νίκο. Αυτά είναι σημάδια της μοίρας. Έγινε η αρχή, τελειώσαμε. Θύμησε μου λίγο. Βασικά νομίζω ότι βλέπετε ότι θα τα συνδυότυπα κάτι τέτοιο άκουσα, αλλά δεν ναι. Ήμουν 100% συγκεκριμένος. Είχε να βάλει το 2017. Όχι. Το 18. Α, το 18. Μα αφού δεν έπαιζε. Εντάξει. Αφού δεν έπαιζε. Είχε να παίξει ένα χρόνο επίσημο παιχνίδι. Κάτσε τώρα, παίρνει μπρος μηχανή. Ένας άνθρωπος τον έκανε συνέντευξη από τη μέρα που ήρθε στον Άρη και μετά από δύο μέρες έβαλε γκολ. Ένας. Λέρε, φίλε. Ένας. Αν αυτό δεν είναι γούρι, έλα πες μου εσύ τι. Ναι, έχει δίκιο. Θα κάνω άλλη μία τώρα για την Κυριακή. Το άγγιγμα του Μίδα. Το άγγιγμα του Μίδια. Λοιπόν, ωραία, άντε να σα αφήσω φίλε γιατί 12 φτάσαμε. Πρέπει να πάμε και στα σπίτια μα. Κλείσαμε δηλαδή, σπιτάκι μα να πάμε. Θα σα πει στο δικό μα το σπιτάκι, στο δικό μας το σπίτι. Λοιπόν, να σα αφήσω και εσένα να απολαύσει την Ήδρα by night. Αν θα βγει τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Όχι, όχι. Όχι. Πήγα μια βόλτα, τώρα δεν έχει. Έχετε και το σκυλί μαζί, όχι φαντάζομαι. Όχι. Όχι, ωραία. Ωραία, συνάδελφε, θα σα αποχαιρετήσω τότε. Έχουμε καλό βράδυ. Και άμα θε αύριο, πάλι εδώ είμαστε, να ξέρει. Και άμα θέλει καλό, έγινε, εντάξει. Εντάξει, έγινε, έλα. Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, η σφήνα από τον αδιούχο Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ήδρα. Πρέπει να τη βάλω και εγώ την Ήδρα κάποια στιγμή στο πρόγραμμα. Λοιπόν, λέω τελικά και κλείνουμε με Leonard Cohen που παίζει από πίσω. Εκπληκτικό τραγούδι, το αγαπημένο μου από τον συγκεκριμένο. Θα το βάλεις να παίζει, πάλι τελειώνει. Ωραία, θα το ξαναβάλεις. Λοιπόν, λέω τα τελικά και κλείνουμε. Άγιαξ από τα παιχνίδια που ξεκίνησε στις 8. Ίντερ Σλάβια Πράγα 1-1. Λιόν Ζενίτ 1-1. Άγιαξ Ήλι 3-0. Μπενφίκα, όχι πάνω στην ανανέωση, μου βγάλε τα βριανά, ρε. Τι φύραν αυτό το site. Λοιπόν, Μπενφίκα Λειψία 1-2. Μπορούσια Μπαρτσελώνα 0-0. Νάπολη, δηλαδή στο μάτς περίμενε θα βγουν τα περισσότερα γκολ, δεν πήγε κανένα. Νάπολη Λίβερπουλ 2-0. Σοκ για τους κατόχους του Champions League αυτή τη στιγμή. Τα σοκ. Red Bull Salzburg Genk 6-2. Προφανώς παίζανε τάβλη ενδεχομένως. Πόρτες πλακωτό και φεύγα. Και Chelsea Valencia 0-1. Δεν ξεκίνησε καλά ο Λάμπαρτ ως προπονητής στο Champions League. Του έκαναν τη ζημιά οι νυχτερίδες. Λοιπόν, και με τους ήχους, βασικά όχι με τους ήχους, με αυτή την, για να σοβαρευτώ λίγο στο τελευταία 10 δευτερόλεπτα της εκπομπής, με αυτή την πολύ όμορφη και ταξιδιάρικη φωνή, θα πω εγώ, του Leonard Cohen, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με ακόμη ένα μπαλαντέρ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο.